διαφορά νέες celebrities. Τα έχεις δει σε editorial και τα έχεις ζηλέψει. Ψηλά τα κούνια, πόνις κάνει λεπτομέρειες, έντονα χρώματα και ακραία θηλυκότητα. Dress to Impress, ψηλοτάκουνα που προκαλούν την αισθητική σου, με την υπογραφή του Ιωάννη Γιαμουρίδη, ενός από τους λίγους σχεδιαστές στη χώρα μας. Σχέδια ιδιαίτερα, με έντονα σεξι χαρακτήρα, δύο στοιχεία που λατρεύουν τα πόδια σου. Κάθε ζευγάρι, ένα μικρό χειροποίητο έργο τέχνης. Τώρα, νέα boutique Dress to Impress στη Δράμα, Βενιζέλου 5, όπου μπορείς να βρεις και άλλες μάρκες σε αποκλειστικότητα. Dress to Impress. Χειροποίητες δημιουργίες που διακοσμούν τα άκρα σου. Θέλετε να φάτε κάτι ελαφρύ και νόστιμο, αλλά ταυτόχρονα υγιεινό και γευστικό? Κοτόπουλα Light. Στο νέο μας κατάστημα στην Πατριάρχου Διονυσίου 7 μπορείτε να απολαύσετε ελληνικά κοτόπουλα στα κάρβουνα, κοτοσουβλάκι, κοτοσνίτσελ και κοτοφτερούγες, συνοδευόμενα από χειροποίητες σαλάτες και φρεσκοκομμένα λαχανικά. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. Κοτόπουλα Light. Οι κοτονοστιμιές που ξετρελαίνουν μεγάλους αλλά και μικρούς. Πατριάρχου Διονυσίου 7 στη Δράμα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-33079. Κλιματέκνικ Γκαϊτατζής. Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική τεχνολογία Zubadan. Αντλίες θερμότητας Daikin υψηλών θερμοκρασιών για εγκατάσταση σωμάτων. Για μέγιστη οικονομία στη θέρμανση έως 80% χωρίς μετατροπές στην εγκατάσταση. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός Giacomini. Λέβητες ξύλου Viandrus. Λέβητες ξύλου πυρόλυσης Astra. Δοχεία αδρανίας Cosmosolar. Λέβητες και σόμπες Pellet, Erato και Red. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Maltesos. Κλιματιστικά μηχανήματα των κορυφαίων κατασκευαστών Mitsubishi Electric, Daikin, Inventor, τεχνολογίας Inverter μέγιστης ενεργειακής απόδοσης 3α. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης με τους κορυφαίους θερμοπομπούς και ηλεκτρικούς λέβητες Dimplex Siemens. Κλιματέκνικ Γκαϊτατζής. Το όνομα που υπογράφει εδώ και 25 χρόνια τη θέρμανση και τον κλιματισμό. Modern Music Academy φέρνει την τέχνη της μουσικής στα μέτρα σου, γι' αυτό και με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία της Modern Music Academy Drama με τη Rock School of London, τη νούμερο 1 rock εξεταστική επιτροπή της Ευρώπης. Πλέον οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις και να κατέχουν πιστοποιημένους αγγλικούς τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους σε όλη την Ευρώπη, ως τα επίπεδα performance and teaching diplomas στα σύγχρονα όργανα, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, μοντέρνο πιάνο, drums, μοντέρνα φωνητικά. Οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το χρόνο στη σχολή μας από Άγγλους εξεταστές. Modern Music Academy. Ο πιο μοντέρνος τρόπος για να μάθεις μουσική τώρα και με πιστοποίηση. Αθηνάς 31, έναντι 3ου, 4ου Λυκείου Δράμας. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Αναζητώντας νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, η ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου με ενθουσιασμό, μεράκι και πίστη δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας ροδιών στην Ελλάδα. Η καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της ροδιάς επεξεργάζεται έως και 3.000 τόνους ροδιών. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Πολλαπλασιάζουμε την ενέργεια της μακεδονικής γης με το φρούτο της καρδιάς. Καφέ Bar Memphis. Το πρώτο αυθεντικό ελληνάδικο της πόλης μας. Σε έναν όμορφο διακοσμημένο χώρο, ζεστό και φιλικό, μπορείτε να απολαύσετε καφέ, τσιπουράκι με κλεκτό μεζέ και το ποτό σας από το πρωί ως το άλλο πρωί. Πρωτότυπο πάρτι και διαγωνισμοί.
θεματικές βραδιές, αφιερώματα σε καλλιτέχνες με μουσικά κομμάτια που εσείς επιλέγετε και το καλύτερο. Κάθε Τετάρτη οι επίδοξοι τραγουδιστές αναδεικνύουν τις ικανότητες τους στα καραό και πάρτι. All Day Cafe Bar Memphis. Όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα μοντέλο. Models Hair Ηλίας. Ελάτε να αναδείξουμε την ομορφότερη πλευρά του εαυτού σας. Να επιλέξουμε μαζί το χρώμα και το κούρεμα που σας ταιριάζει. Hair Stylist Ηλίας Καραπάντζος. Μοναδικές δημιουργίες για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Μακεδονία 1, στη Δράμα. Τώρα, στο Royal Spa Center, αποκτήστε το μαύρισμα που επιθυμείτε μόνο με 1 ευρώ το λεπτό και στο μισό χρόνο. Όρθιο Turbo Solarium, μοναδικό στη Δράμα. Σούπερ προσφορά. Με 50 ευρώ αγοράζετε 60 λεπτά Solarium. Royal Spa Center και για τα νύχια σας. Το πιο εξελιγμένο manicure pedicure. Βιολογικό τζέλ, ημιμόνιμο μανό, χτιστό τζέλ με extreme design και νυφικό design. Royal Spa Center. Αντιγυραντική περιποίηση και σύσφιξη προσώπου με βιταμίνες α, σ, ε και φυσικά αντιοξυδοτικά. Το πιο εξελιγμένο τεχνολογικό μακιγιάζ στον κόσμο, ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πακέτο γνωριμίας, περιποίηση προσώπου και δώρο μακιγιάζ από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Ανοιξιάτικες προσφορές περιποίησης σώματος. Καμάμ, peeling και λασποθεραπεία. Από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Πακέτο αδυνατίσματος με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα. 8 επισκέψεις, μόνο 400 ευρώ. Και δώρο, 5 ακόμη επισκέψεις. Royal Spa Center. Η ομορφιά σας είναι δική μας υπόθεση. Ταβέρνα Πέπε. Ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Ένας χώρος φτιαγμένος με πολύ μεράκι. Παραδοσιακά πιάτα, μοναδικής γεύσης, ποιότητας και τιμής. Οικογενειακή ταβέρνα Πέπε. Όαση γεύσεων, αλλά και ομορφιάς. Παιδική χαρά και τεράστιος χώρος για παιχνίδι. Άψογη εξυπηρέτηση και μοναδικές γεύσεις από ντόπια κρέατα, φρέσκο ψάρι και σπιτικές σπεσιαλιτέ. Κότσι, κατσικάκι, ρολό κοτόπουλο και κοκορέτσι. Ταβέρνα Πέπε, στην άκρη της Προσοτσάνης. Προορισμός για καλοφαγάδες. Αθλητικός σύλλογος Taekwondo Zen. Ο μοναδικός σύλλογος στη Δράμα, με άδεια λειτουργίας προπονητηρίου, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τμήματα παιδικά, τμήματα αυτοάμυνας, τμήματα πρωταθλητισμού του Ολυμπιακού Αθλήματος Taekwondo. Αθλητικός σύλλογος Taekwondo Δράμας, ZEN. Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μηνιαία συνδρομή μόνο 35 ευρώ το μήνα. Ανδρικές κωμώσεις Εύη. Ανδρικό κούρεμα μόνο 6 ευρώ. Έκπτωση 20% σε πολυτεχνούς και φοιτητές. Κωμώσεις Εύη. Απέναντι από τα δικαστήρια. Στη Δράμα.
Davis. Καλησπέρα κορίτσια και αγόρια από τη Δράμα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες και όσους μας βλέπουν και μας απολαμβάνουν. Σήμερα έχουμε μια χαρά, Ηλία μου, γιατί... Τι, πολλές χαρές έχουμε. Σήμερα γιατί χορέψαμε όμως. Είναι αφιερωμένο στο φίλο μας, τον Κωστή. Καλώς όρισε. Δεν ακούω παλαμάκια. Όλος αυτός ο χορός Κωστή για σένα ήτανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε τιμήσουμε. Ευχαριστούμε, ναι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας τίμησες με την παρουσία σου. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για πες, σου λείψαμε. Πάρα πολύ. Όχι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ότι αρχίσατε και εγώ σας έβλεπα και μαράζωνα και έκλαιγα και ζήλεψα. Όχι, και... δεν έκλαιγα. Εξάλλου, και όλα ναι, μου άρεσε, απλά σας πήρα τηλέφωνο για να σας ευχηθώ. Είναι σαν να ήμουν το κατέθεσε όμως και όλα στο τηλέφωνο, είπε ζηλεύω. Ήθελα ναι, να είμαι εκεί μαζί σας. Δεν έκλαιγα. Ζήλεψα, ναι. Εντάξει, βάλαμε και λίγο σάλτσα. Ήθελα να βρεθώ εκείνη τη στιγμή εδώ κοντά σας, όπως και παλιά. Να πω σμίξαμε. Και δεν άργησε. Εξάλλου είναι η τρίτη εκπομπή. Η τρίτη εκπομπή. Και δεν άργησε. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα. Πρωτού ξεκινήσουμε να πούμε συγχαρητήρια στην εθνική μας που κέρδισε και θα πάει στη Βραζιλία. Πολύ σημαντικό. Βεβαίως, η Εθνική Ελλάδος πρέπει να πούμε συγχαρητήρια γιατί κέρδισε στη Ρουμανία και θα πάμε στη Βραζιλία για να αγωνιστούμε εκεί, με ποιον θα κληρωθούμε, με ποια ομάδα κτλ. Δεν ξέρω προς το παρόν, αλλά είμαστε χαρούμενοι λοιπόν, για αυτό το συμβάνι. Γιατί ήταν καλή. Κάνω ένσταση στον Πετρόπουλο που έπρεπε να με ενημερώσω ότι γίνεται τώρα δηλαδή. Να μην με ενημερώσω ότι κέρδισε η Εθνική Ελλάδος και να μην το ξέρω τώρα εγώ αυτό το πράγμα. Μα έπρεπε να το έχεις ακούσει, χαμός γίνεται όλη μέρα, ντέπι μου. Δεν παρακολούθησες χθες αγώνα. Τι έκανες, πού ήσουνα. Όχι. Ρεπορτάζ, γυρνούσες, μαγείρευες, τι έκανες, για πες μας. Έψαχνα εγώ τα θέματα, βρε εδώ. Τα βρήκες τα θέματα. Τα βρήκα. Τι θέματα έχουμε σήμερα, για πες μας. Έχουμε, θα παρουσιάσουμε, σας αρέσουν τα τουρκικά τα τραγούδια. Πάρα πολύ. Θα παρουσιάσουμε την κυρία Dilek Koç. Εσένα βέβαια όχι εδώ ζωντανά, έτσι. Είναι Ελληνίδα. Είναι Τουρκάλα, αλλά τραγουδάει, έχει δεσμούς με την Ελλάδα, τραγουδάει και στα ελληνικά. Θα μιλήσουμε μαζί της σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε. Είναι πολύ σημαντική καλλιτέχνη στην Τουρκία. Έχει συμμετάχει και στην πολιτική κουζίνα. Ναι, στα γυρίσματα ναι, που γίνανε στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Συμμετείχε στην ταινία αυτή, τραγούδισε κάποιο τραγούδι το οποίο αναφέρει για την κανέλα, την αγάπη, το φιλί, κάπως έτσι κάτι λέει ένα τραγούδι. Όλα τα ξέρεις βρε τα καλύτερα. Ναι βέβαια, γιατί σε αυτή την ταινία, να σας πούμε ότι δούλευε στα ακτενίσματα και το Στάλιν, το ανέλαβε ένας δραμηνός συνάδελφος κομμωτής, ο Τζίμος Οχρόνης, που συμμετείχε σε αυτή την ταινία. Δραμηνός είναι αυτός. Βεβαίως, από το Δοξάντο. Και αυτόν δεν τον ήξερα. Ναι, βέβαια. Άμα θα τον δεις, να τον φέρεις. Κατοικεί και ζει στην Αθήνα φυσικά το παλικάρι. Αλλά είναι παιδί το οποίο έχει σχέση με την πόλη, έρχεται και όλο οι δουλειές του είναι σε τέτοιο επίπεδο. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα πούμε και για αυτήν την κυρία, όταν θα δούμε το βιντεάκι της, θα συνεχίσουμε με τα αθηναϊκά κανάλια. Μάλιστα. Πάλι είχαμε έτσι ένα. Εντάξει. Light ήταν. Light δεν ήταν. Πειράζει, δεν light. Πειράζει. Αν ήταν light δεν πειράζει, μια χαρά. Χρειαζόμαστε. Ναι, βεβαίως. Χρειάζεται. Κάτι τους κάναμε και μας είδανε και... Ναι. Εντάξει. Θα δούμε, βέβαια δεν θα παραλείψουμε τη μαγειρική μας, γιατί πάλι μαγειρέψαμε, πάλι έφαγα. Πάλι. Πριν αρχίσει να λες τι πάλι, καλό φαγητό έφαγες, δεν μου είπες σήμερα. Θα το δούμε στο βιντεάκι αυτό. Έκπληξη, νόστιμο, έκπληξη. Τι. Πεντανόστιμο. Έλα. Πεντανόστιμο. Εγγυημένα. Το έφαγα όλο. Μπράβο. Θα παίξουμε βέβαια τα παιχνιδάκια. Αλλά όλα πεντανόστιμα τα λες. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό ήταν πεντανόστιμο όμως. Ωραία. Ας τη λέω. Θα παίξουμε πάλι τα παιχνιδάκια μας. Θα αρχίσουμε με το ταμπού. Τα παιδάκια που λένε, περιγράφουν μία λέξη με το δικό τους τρόπο και πρέπει ο τηλεθεατής να βρει ποια λέξη περιγράφουν. Θα συνεχίσουμε με τον αναγραμματισμό και την τυφλόμυγα που είναι πάρα πολύ αστεία. Κάπου εκεί όμως θέλω να προσθέσω εγώ κάτι. Τι? Μας αρέσουν τα αυτοκίνητα. Τι, θα βάλεις τη δική σου. Θέλω. Σας ετοίμασα ένα παιχνίδι. Πώς λέγεται.
Πώς λέγεται, δεν έχει πώς λέγεται. Είναι έκπληξη, θα το δείτε όταν θα έρθει η συγκεκριμένη στιγμή. Ναι. Και θα το πραγματοποιήσουμε. Θα το πραγματοποιήσετε εσύ και ο Ηλίας. Ωραία. Με δεμένα τα μάτια. Τότε Ηλία και εμείς, ξέρεις τι θα κάνουμε. Ναι. Εμείς την τυφλόμυγα που είχαμε ήδη έτοιμη, θα δέσουμε του Κωστή τα μάτια να την κάνει ο Κωστής. Εντάξει. Οπότε σήμερα 4 παιχνίδια, 4 δωράκια. Με πολλά πλούσια δώρα. Θα κερδίσετε. Να είστε κοντά στο τηλέφωνό σας, να καλέσετε. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας. Στη διάρκεια να παίξουμε στο παιχνίδι και να απολαύσουμε το απόγευμά μας. Μην ξεχάσετε τον αριθμό 37-37-8. Βρε όλα τα θυμάσαι, βρε, να σκόμεις το θυμάσαι. Και πάρτε πολλά τηλέφωνα για όχι να... τώρα, τώρα όταν, όχι, τη συγκεκριμένη στιγμή που θα πούμε, όταν θα παίξουμε τα παιχνίδια. Και βεβαίως θα δούμε κάποια αστεία βίντεο με κάποια άτομα έτσι λίγο... Εγώ μπροστά τους είμαι το κορμί. Α. Δηλαδή, γι' αυτό το έκανε θέμα. Εντάξει, ούτως ή άλλως εσύ έχεις μερικά 2-3-5 κιλά πασιά το πράγμα. Δύο, τέλος πάντων. Μην μετράς και το μυαλό, μη ζυγείς και το μυαλό, ρε παιδί μου. Και θα κλείσουμε μα με... Μα το μυαλό άμα το ζυγίσω... Τόνους. Δεν το συζητώ. Και θα κλείσουμε σήμερα με μεγάλη μας, όχι λύπη για το θέμα, γιατί θα κλείσουμε με ένα θέμα γυμναστική, οι μάντες αιώρησης ή αλλιώς TRX. Γιατί ο καλλιτέχνης που είχαμε προγραμματισμένο ζωντανή εκπομπή είναι, μας πήρε πριν 2 ώρες και μας είπε ότι του έτυχε κάτι πάρα πολύ θλιβερό. Άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν και αυτά συμβαίνουν στη ζωή, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και κάποια άλλη μέρα, θα τους περιμένουμε βέβαια να έρθουν. Ο άνθρωπος δεν το έκανε σκεμμένα, συνέβη κάτι σοβαρό και δεν μπορούσε. Πάρα πολύ σοβαρό δηλαδή. Συμβαίνει. Ας ευχηθούμε. Και μία εκπομπή, ας τη βγάλουμε χωρίς καλή χωρίζουμε βέβαια. Ναι. Και ας είναι ό,τι και αν συνέβη, ας είναι κάτι περαστικό τελείως. Για να δούμε το βιντεάκι της κυρίας Dilek Coach. Ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Λοιπόν, θέλω να κάποιος να παρουσιάσει παρότι την Dilek. Dilek Coach. Κάτι παρουσιάζω εγώ. Dilek Coach λοιπόν. Αυτό με το ξεφταλεί τώρα, έτσι. Σεβδαλία μου! Χρόνια σεβδαλής, ξέρω.
yazdıkların olmasa kim inanır sen? Ayrıldığımıza πώς σας φάνηκε τη ΛΕΚ? Καταπληκτική. Ναι, πολύ ωραία. Μοναδική. Υπέροχη φωνή. Ναι, ναι, ναι. Είναι Ελληνίδα. Είναι Τουρκάλα, αλλά έχει ζήσει και στην Ελλάδα, έχει κάνει συνεργασίες με Έλληνες και τραγουδάει και ελληνικά τραγούδια. Μάλιστα. Θα είναι εκεί στη γειτονιά σου το Σάββατο στο Νουάρ. Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ και θα ωραία, μπορούμε να την απολαύσουμε. Ζωντανό. Εμένα μ' αρέσουν το Σάββατο. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Και πολυτεχνείο η συγκεκριμένη κυρία δηλαδή. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν τα τουρκικά, διότι δεν ξέρω. Έχεις ρίζες από εκεί. Έχω ρίζες από την Τουρκία, ναι. Έχω... Το επίθετο όσο κουντατιάδου, δηλαδή, τι σημαίνει? Ήταν κιουνάτ εκεί. Α. Μετά ήρθαν εδώ πέρα στην Δράμα, το κάναν γινατιάδης, γινάτι δηλαδή. Ναι, πείσμα. Εγώ δηλαδή δεν πήρα από αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, δηλαδή, δεν με εκφράζει. Ναι, εντάξει, πήρες από το άλλο, από την Τουρκία. Θα πω και για τα δικά σας. Έχουμε στην... με ειδοποιούν ότι έχουμε στη γραμμή την Ντιλέκ. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ντιλέκ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εγώ ετοιμάστηκα να σου... Ετοιμάστηκα να σου πω ως Γκελντίν Ντιλέκ, νόμιζα ότι δεν μιλάς ελληνικά. Και μιλάς... Πάλι να πω Χοσπουλντούκ. Χοσπουλντούκ. Του τέστη. Καλώς σας βρήκα. Καλώς μας βρήκε, ναι. Ντιλέκ, θα σε έχουμε στη Δράμα για δεύτερη φορά, ε! Μάλιστα, στο Café Noir, δεύτερη φορά. Έχεις και πάρα πολύ... πάρα πολύ. Έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Εγώ δηλαδή ανατρίχες όσο άκουσα το τραγούδι σου, αυτό το όλα σε θυμίζουν στα τουρκικά. Θα... Να είστε καλά. Θα έρθω εκεί με κάμερα το Σάββατο να σε τραβήξω και να τα πούμε και από κοντά. Ναι, ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τραγουδάς, εννοείς, λέει, το Αιγαίο και από τις δύο μεριές. Τραγουδάς και ελληνικά και τουρκικά. Μάλιστα, ναι. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό? Υπάρχει έτσι, υπήρχε έτσι με την Τουρκία, Ελλάδα, Τουρκία, υπήρχε έτσι μια όχι διχόνια να την πω, υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου. Και, δηλαδή θέλω να πω ότι η μουσική ενώνει, έτσι. Μουσική ενώνει, τα τραγούδια αυτά έχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Και μελωδικά και ρυθμικά και συναισθηματικά δένονται πάρα πολύ. Δηλαδή και τις δύο γλώσσες να τραγουδώ ήρθε μόνη της. Δηλαδή αφού ζω και στην Ελλάδα... Πόσα χρόνια έζησες στην Ελλάδα? Είμαι 12-13 χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και πώς αποφάσισες από αρχιτέκτονας, τι τελείωσες? Τελείωσα αρχιτεκτονική και εδώ στο Αριστοτέλειο έκανα μαθήματα. Σε κέρδισε όμως το τραγούδι, έτσι? Συγγνώμη? Σε κέρδισε το τραγούδι. Ναι, έκανα βυζαντινή μουσική στη Θεσσαλονίκη, επίσης. Κέρδισε τραγούδι. Πιο καλά εκφράζομαι τον εαυτό μου. Εγώ σε καταλαβαίνω, έχω κι εγώ ένα τέτοιο καημό κρυφό. Διλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ που... Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανες αγαπάω πάρα πολύ τη Δράμα και τους ανθρώπους εκεί πέρα. Τους νιώθω πάρα πολύ κοντά μου. Κάθε φορά που έρχομαι, πάρα πολύ μου αρέσει γενικά να βρίσκομαι κοντά σας. Τραγουδάς, 10:30 είσαι στο Νουάρ. Θα γνωριστούμε και από κοντά, θα τα πούμε και από κοντά. Και εγώ θα χαρώ και περιμένω τους φίλους να έρθουν και μια πολύ καταπληκτική ομάδα μουσικών θα είναι μαζί μου. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις, θα έχω και κάμερα και θα σε δείξω μετά αυτό το live που θα κάνεις, θα το δείξω. Ναι. Δεν έχεις πρόβλημα. Με κάποια όρια, ναι. Ναι, με κάποιο όριο, βρε, τη λέξη. Ναι, δεν θα... Εντάξει, εννοείται. Θα τα πούμε και από κοντά, θα γνωριστούμε. Σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια. Και εσύ, γεια σου. Και τι λέγαμε? Για τα επίθετα. Για τα επίθετα. Για τις καταγωγές μας. Εσύ, Καραπάντζο. Και εγώ από εκεί. Από πού? Από κάποιο μέρος της... Τουρκίας, αφού από εκεί ήρθανε, πώς το λένε,
Πρόσφυγες οι παππούδες μου. Και τι σημαίνει καραπάντζος? Άμα το πάρεις καθιστήν, μαύρο αυτή κάτι είναι όμως. Μαύρος πάντζος. Πάντζος. Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης. Στα ποντιακά πάντζος είναι ο Παναγιώτης. Και καρά είναι το μαύρο, αλλά δεν είμαι πόντιος. Καραπαναγιώτης. Είναι πόντιο, πατέρα μπορεί να είχαν ένα επίθετο καραπαναγιωτίδης. Κατάλαβες. Μάλιστα. Εσύ, κύριε Αναστασιάδη. Εγώ είμαι Αναστασιάδης, απλά στο χωριό, όταν θέλανε να πούνε πιανού παιδί είμαι ή εγώ ή τα, ένα από τα αδέλφια μου, λέγανε του Χατζαναστάς. Γιατί ο παππούς μου είχε πάει, εμείς στα το λέγαμε, στα Ιεροσόλυμα, ναι. Και εκεί βαπτίστηκε και όταν πας εκεί και μετά προστίθεται το Χατζής. Ναι, ναι, σωστά. Τι λες, και έτσι... Θέλω να μάθω κι άλλα. Ποια ονόματα? Αυτά τα επίθετα. Τα επίθετα. Τι να μάθεις, είπαμε. Ο Χατζηλίκης που είχε πάει στα Ιεροσόλυμα. Όχι ο Χατζηλίκης. Χατζιαναστασία. Ναι, το Χατζή, ναι. Το Χατζή ενώθηκε. Αυτός που είχε πάει και αυτός στα λέγεται Χατζής. Προηγείται του επωνύμου. Ναι. Θα είχαν έναν μαύρο Παναγιώτη στο Σόι, βγήκε ο Καραπάντζος. Μπορεί να ήταν και Καραπαναγιωτίδης εκεί. Και μετά ερχόμενοι εδώ να αλλάξανε. Όχι, Καραπάντζωση. Και από εκεί. Εσύ από πού είσαι? Μικρασία. Μικρασία, εσύ? Και εμείς από τη Μικρασία, από τη Ρεδεστό. Αλλά οι δικοί μας είχαν έρθει, μείνανε στην Τουρκία λίγο, γιατί θυμάμαι από ιστορίες που μου έλεγε ο πατέρας μου, ότι όταν ήταν 12 χρονών ήταν εκεί στη γέφυρα του Μαρμαρά. Ναι. Και εκεί βουτούσαν από εκεί και κάνανε μπάνιο, μείνανε ένα διάστημα δηλαδή και στην πόλη. Και εκεί. Και μετά ήρθαν εδώ, γιατί μιλούσαν άπτεστα εκεί η μητέρα μου και ο πατέρας μου τα τουρκικά. Άρα θα πάμε όλοι μαζί στον ΟΑΡ το Σάββατο. Ναι. Φυσικά. Εμένα ο προπάπος μου, να μην το πω γιατί είμαι ψωνάρα, να μην το πω, ήταν και δήμαρχος του Χατζησμαήλ. Ορίστε. Ναι, κρατάς από ρίζα. Δεν ήρθαν δηλαδή μετά. Με τα μουλάρια, κατάλαβες. Εξάλλου, γι' αυτό και στα ποντιακά ακόμα. Έχουμε πολλές τουρκικές λέξεις. Εκεί γιατί και στα ελληνικά. Και στα ελληνικά έχουμε πολλές. Εγώ ξέρω μία που θα με βάλουν δίπα με την πω. Μόνο αυτά ξέρω. Το αϊ. Γιατί. Ναι, καλά. Φερεπίτ. Όπως εμείς οι Πόντιοι λέμε, ας πούμε, φέρε ένα σοντουλάπ κάτι, τέλος πάντων, ένα πράγμα. Και εκεί έτσι λέγεται η λέξη αυτή. Το ντουλάπι δηλαδή, αυτό... λέγεται ντουλάπ. Μουσαφίριδες, ναι. Εγώ θυμάμαι και αυτό ναι, που ναι, μουσαφίρ. Μουσαφίρ. Ναι. Και τώρα ακόμα και στο έργο που παίζει, ένα από τα έργα τα τουρκικά ναι. Που παίζει, έχει πάρα πολλές ποντιακές λέξεις μέσα. Ναι. Εγώ θέλω να πάμε όμως στο φίλο μου, να δω τι είπε. Δεν θα πάμε. Βιάζεσαι. Βιάζομαι. Βιάζεσαι. Φεύγω από τον χρόνο μου. Έτσι. Γιατί φεύγεις από τον χρόνο σου? Δεν είσαι περιορισμένη. Είμαι υπάρχει χρόνος. Γιατί καλά, δεν είδες καθόλου ποδόσφαιρο. Με έκανε δεν εντύπωση είδα, να μην ξέρεις ότι... Στην πόλη πήγες καθόλου. Προς τα κοίτα μέρη από όχι, εκεί όχι, που κατάγεσαι. Δεν πήγα και θέλω πάρα πολύ να... Καθόλου δεν δηλαδή έχεις καταγωγή από εκεί και δεν έχεις πάει ποτέ. Και έχω και συγγενείς γιατί λέει ότι τα χρόνια... Πότε, εκείνα, όταν γίνεις πιο μικρή θα εκείνα πας. Εκείνα τα χρόνια λέει όταν τους φώναξαν, δεν ξέρω ποιοι μπήκαν από ιστορία, δεν σκεφάζω. Τέλος πάντων λέει θα το σπίτι, καταλάβουμε. Λέει του προπάπου ήταν στο λιμάνι. Ναι. Μάζεψαν, μπήκαν μέσα στο πλοίο, έφευγε το πλοίο. Όλα τα αυτοί όσα παιδιά βρήκαν στην αυλή τα πήραν, τα βάλουν στο πλοίο να φύγουν. Έφευγε το πλοίο και έβλεπαν οι γονείς τα παιδιά που επέστρεψαν από το παιδί και κλαίγαν. Ορίστε. Και αυτό το πράγμα πάλι πώς το κάνει. Άσχημα χρόνια, άσχημες καταστάσεις. Αυτό ήταν το ανέκδοτο που λέει κολοκυθό, σπόρο έχω λέει, για το παιδί, το κολοκύθι να σώσω. Ναι, ναι, ναι. Παιδί ξανακάνω ας πούμε, αλλά σπόρο από κολοκύθι που θα βρω. Και εν πάση περιπτώσει, τότε που φεύγανε τα καράβια, μην νομίζω ότι μπαίναν οι γονείς με τα παιδιά μέσα στο ίδιο καράβι. Σε εκείνο το συνωστισμό που χωρούσε και σπρώχνανε και βάζανε άτομα για να γεμίσουν να φύγουν. Δηλαδή μπορεί να φεύγαν και αδέλφια, μανάδες με παιδιά χωριστά, πατεράδες χωριστά. Ναι. Κατάλαβες. Είδες τι μας έκανε η Ντιλέκ. Καθίσαμε, νοσταλγήσαμε τις καταγωγές μας όλες. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα πάρα μα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Μόνο
Modern Music Academy. Φέρνει την τέχνη της μουσικής στα μέτρα σου, γι' αυτό και με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία της Modern Music Academy Drama με τη Rock School of London, τη νούμερο 1 ροκ εξεταστική επιτροπή της Ευρώπης. Πλέον οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις και να κατέχουν πιστοποιημένους αγγλικούς τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους σε όλη την Ευρώπη, ως τα επίπεδα performance and teaching diplomas στα σύγχρονα όργανα, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, μοντέρνο πιάνο, drums, μοντέρνα φωνητικά. Οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το χρόνο στη σχολή μας από Άγγλους εξεταστές. Modern Music Academy. Ο πιο μοντέρνος τρόπος για να μάθεις μουσική τώρα και με πιστοποίηση. Αθηνάς 31, έναντι 3ου 4ου Λυκείου Δράμας. All Day Cafe Bar Memphis. Το πρώτο αυθεντικό ελληνάδικο της πόλης μας. Σε έναν όμορφο διακοσμημένο χώρο, ζεστό και φιλικό, μπορείτε να απολαύσετε καφέ, τσιπουράκι με κλεκτό μεζέ και το ποτό σας από το πρωί ως το άλλο πρωί. Πρωτότυπο πάρτι και διαγωνισμοί. Θεματικές βραδιές, αφιερώματα σε καλλιτέχνες με μουσικά κομμάτια που εσείς επιλέγετε και το καλύτερο. Κάθε Τετάρτη οι επίδοξοι τραγουδιστές αναδεικνύουν τις ικανότητες τους στα καραόκε πάρτι. All Day Cafe Bar Memphis. Τα φοράνε celebrities. Τα έχεις δει σε editorial και τα έχεις ζηλέψει. Ψηλά τα κούνια, πόνις κάνει λεπτομέρειες, έντονα χρώματα και ακραία θηλυκότητα. Dress to Impress. Ψηλοτάκουνα που προκαλούν την αισθητική σου. Με την υπογραφή του Ιωάννη Γιαμουρίδη, ενός από τους λίγους σχεδιαστές στη χώρα μας. Σχέδια ιδιαίτερα, με έντονα σεξι χαρακτήρα. Δύο στοιχεία που λατρεύουν τα πόδια σου. Κάθε ζευγάρι, ένα μικρό χειροποίητο έργο τέχνης. Τώρα, νέα boutique Dress to Impress στη Δράμα, Βενιζέλου 5, όπου μπορείς να βρεις και άλλες μάρκες σε αποκλειστικότητα. Dress to Impress. Χειροποίητες δημιουργίες που διακοσμούν τα άκρα σου. Όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα μοντέλο. Models Hair Ηλίας. Ελάτε να αναδείξουμε την ομορφότερη πλευρά του εαυτού σας. Να επιλέξουμε μαζί το χρώμα και το κούρεμα που σας ταιριάζει. Hair Stylist Ηλίας Καραπάντζος. Μοναδικές δημιουργίες για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Μακεδονία 1, στη Δράμα. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Αναζητώντας νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, η ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου με ενθουσιασμό, μεράκι και πίστη δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας ροδιών στην Ελλάδα. Η καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της ροδιάς επεξεργάζεται έως και 3.000 τόνους ροδιών. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Πολλαπλασιάζουμε την ενέργεια της μακεδονικής γης με το φρούτο της καρδιάς. Αθλητικός σύλλογος Taekwondo Zen. Ο μοναδικός σύλλογος στη Δράμα με άδεια λειτουργίας προπονητηρίου, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τμήματα παιδικά, τμήματα αυτοάμυνας, τμήματα πρωταθλητισμού του Ολυμπιακού Αθλήματος Taekwondo. Αθλητικός σύλλογος Taekwondo Δράμας ZEN. Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μηνιαία συνδρομή μόνο 35 ευρώ το μήνα. Ανδρικές κωμώσεις Εύη. Ανδρικό κούρεμα μόνο 6 ευρώ. Έκπτωση 20% σε πολυτεχνούς και φοιτητές. Κωμώσεις Εύη. Απέναντι από τα δικαστήρια. Στη Δράμα. Απλά, παιδιά, θέλω να σας πω ότι πήραν δύο τηλεθεατές τηλέφωνο και θέλαν να παίξουν. Δεν είναι η ώρα του παιχνιδιού ακόμα. 37, θα τους ενημερώσουμε. Τα δώρα είναι πολλά, πάρτε στο 37-37-8, αλλά την ώρα που θα αρχίσουμε να τα παιχνίδια.
Τι φοβήθηκες ρε και έκανες να μην σε δει. Όχι. Απλά πήγα να κάνω μία κίνηση, ξέρεις. Τους λες 37-37 και αυτός λέει άνθρωποι τώρα θα παίξουμε ρε παιδί μου. Όχι, την ώρα που θα πούμε για τα παιχνίδια, θα τους ενημερώσουμε. Ας τα παιχνίδια. Πήρε ένας τηλεθεατής τηλέφωνο και μας είπε ότι ο πατέρας της κυρίας Κουνατιάδου ήταν αυτός που οργάνωσε το ποδόσφαιρο στη Δράμα. Και δεν επιτρέπεται να μην γνωρίζει η κυρία Κουνατιάδου ότι η Εθνική Ελλάδος κέρδισε τη Ρουμανία σήμερα. Οπότε θα πρέπει, θα δώσεις μια υπόσχεση ότι θα ενημερώνεσαι και για τα αθλητικά έστω της Εθνικής Ελλάδος. Ήταν πρόεδρος της ΕΠΣ. Ορίστε. ΕΠΣ. Σε μένα μην τα λες. Εγώ το θυμάμαι τον πατέρα. Σωματείο, ναι. Και ίδρυσε όλα τα αθλητικά σωματεία στη Δράμα. Όμως, εγώ ξέρω τόσα πόσα πια να χωρέσουν σε ένα μυαλό. Ναι. Μα είπαμε όμως είναι πολύ βαρύ αυτό το μυαλό. Άρα χωράει πολλά. Πρέπει να παρακολουθώ και τα αθλητικά. Μα έχουμε αθλητικό συντάκτη, αυτός φταίει. Έπρεπε να με ενημερώσει. Σωστή παρατήρηση του φίλου. Τι να προλάβω πρώτα η γυναίκα, τα καλλιτεχνικά. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σε συμπληρώνουμε, κορίτσι μου. Πάμε να με δείτε που τρώω πάλι. Σας έχω λείψει. Πού πήγες, πού έφαγες, δεν μας είπες ούτε τι φαγητό έφαγες. Surprise. Άντε να δω. Surprise. Θα μας αρέσει τουλάχιστον, για να δούμε. Και πολύ γρήγορο, σε 7 λεπτά μέσα γίνεται αυτή η μαγειρική. Το φαγητό αυτό. Ναι, 7 λεπτά με το ρολόι και ούτε αυγά τηγανιτά να ήταν. Θα το δεις. Για να δούμε. Για να δούμε τη μαγειρικούλα μας. Σε αυτή την εκπομπή είπαμε ότι επιμένουμε δραμηνά και κατά δεύτερον ελληνικά. Ήρθαμε εδώ πέρα να καλωσορίσω τις δύο κυρίες, τις δύο Χριστίνες, τη Χριστίνα Αποστολίδου και τη Χριστίνα Δημητριάδου. Πόντιες και οι δύο. Και οι δύο. Δηλαδή τώρα εμείς είμαστε τρεις πόντιες εδώ και θα κάνουμε μαγειρική, βέβαια. Θα βγει υπέροχη. Είναι οι δύο κυρίες από τις 8 που απαρτίζουν το γυναικείο συνεταιρισμό κοκκινογείων. Τα λέω καλά? Ναι, ναι. Έτσι είναι. Και τι θα μαγειρέψουμε? Θα μαγειρέψουμε χυλοπίτες με παντζάρι και με μία σως από γιαούρτι επάνω. Χριστίνα, καλή αυτή η συνταγή. Παραδοσιακή εδώ από το συνεταιρισμό. Παραδοσιακή δεν θα το έλεγα. Εξυγχρονισμένη θα το έλεγα. Θα σας αρέσει πάντως πολύ. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Ναι. Για να ξεκινήσουμε, να πούμε βασικά τα υλικά μας. Οι χυλοπίτες, βέβαια, με το παντζάρι. Πόσες, μια συσκευασία. Αυτό είναι 250 γραμμάρια. Θα βάλουμε γιαούρτι στραγγιστό, 200 γραμμάρια. Έχουμε αλάτι, πιπέρι, φρέσκο βούτυρο. Πόσο βούτυρο? Γύρω στα 20-25 γραμμάρια, εκεί. Μήπως είναι παραπάνω? Κάνεις λάθος. Είναι το 1 τρίτο από το βούτυρο αυτό, έτσι πως το βλέπω εγώ. Στα 50. Ναι. Ναι. Σκόρδο μία σκελίδα, διάφορους ξηρούς καρπούς, κουκουνάρι, αμύγδαλο και καρύδι και κάποια πιπεράκια για ντεκόρ και λίγη γραβιέρα. Γραβιέρα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Σε βρασμένο αλατισμένο νερό ρίχνουμε τις χυλοπίτες. 2-3 λεπτάκια χρειάζονται, δεν θέλουν πολύ βράσιμο, γιατί αλλιώς θα λασπίσουν. Εντάξει, είμαστε. Θέλουν ανακάτεμα σε αυτά τα 2-3 λεπτά? Θέλουν λίγο, γιατί κάποιες φορές φουσκώνει και όλα και... Και ρίχνουμε και λίγο λάδι μέσα για να μην κολλήσουν. Και περιμένουμε 2-3 λεπτά ώστε να είναι έτοιμα. Και συνεχίζουμε με τη σως με το γιαούρτι. Πολύ ωραία. Είναι έτοιμα τα μακαρόνια μας. Τώρα τα παίρνω να τα στραγγίσω και να ετοιμαστεί η σως. Ρίχνουμε στο τηγάνι μας το βούτυρο να κάψει. Το βούτυρο δεν είναι μαργαρίνη, είναι όχι, νομίζω... Όχι, είναι αγνό βούτυρο, γι' αυτό ίσως και λίγο να μαυρίσει καίγοντας, δεν πειράζει όμως. Σχοβολάει. Ναι. Α, ίσα θέλουμε δηλαδή ένα κουταλάκι για να...
Να καλύψει το μπάτο του τηγανιού. Ναι. Ωραία. Θα προσθέσουμε μέσα το σκόρδο σε κομματάκια. Αυτό είναι μία σκελίδα. Ανάλογα πόσο θέλει ο καθένας, εγώ θα βάλω δύο. Δύο σκελίδες, ναι. Να καούνε λίγο για να πάρει το βούτυρο το άρωμα από το σκόρδο και μετά θα τις αφαιρέσουμε. Μάλιστα. Μέχρι εδώ που είδα εγώ, πιστεύω ότι θα είναι πολύ κοντά στα γούστα μου, έτσι, τα φρέσκα, τα βούτυρα και τα σκόρδα, ξέρεις, μου αρέσουν πολύ. Καλό είναι αυτό, γιατί στους πιο πολλούς δεν αρέσουν αυτά πλέον. Τώρα που αρχίζει έτσι να αλλάζει το χρώμα, θα το αφαιρέσουμε το σκόρδο. Ωραία. Θα πάρω αυτό. Πολύ καλά. Σε αυτή την περίπτωση δεν μυρίζεις τόσο πολύ όταν το αφαιρείς το σκόρδο. Ναι, απλά εμείς θέλουμε λίγο το άρωμα του σκόρδου να πάει στο βούτυρο και να μην αφήσει αυτή την τόσο έντονη μυρωδιά όταν το δαγκώνεις να σου μένει στο στόμα. Και τώρα θα χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά και θα ρίξουμε το γιαούρτι μας. Θα κάνει λίγο εντάξει τέτοιο. Θα πιτσιλήσει. Θα ρίξουμε και λίγο νερό. Εντάξει. Και θα το ανακατέψουμε για να λιώσει. Ανάλογα με το πόσο πυκτό το θέλουμε, προσθέτουμε και άλλο νερό. Άμα δεν μας αρέσει αυτό το χρώμα και αυτή η απόχρωση, μπορούμε να βάλουμε ελαιόλαδο ή μαργαρίνη. Γιατί είναι λίγο το καμένο βούτυρο όταν καίγεται, μαυρίζει. Ναι, αλλά έχει μια γεύση άσχετα από το χρώμα. Ναι. Αυτό είναι άλλο. Για πιο light ίσως. Ναι. Όταν θα λιώσουν οι κόμποι, θα είναι έτοιμη η σάλτσα μας. Θα προσθέσουμε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι απλά. Και τελείωσε η σάλτσα. Ναι, αυτό είναι. Είναι μια πολύ απλή σως γιαουρτιού. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Απλά είναι πάρα πολύ ευγευστό και αυτή τη διαφορά την κάνει το βούτυρο. Νομίζω εγώ. Είμαι σίγουρη, εγώ το χρησιμοποιώ. Αυτό είναι. Σβήνουμε το μάτι μας και μπορούμε να ρίξουμε πάνω στα μακαρόνια μας τη σως. Και βέβαια να τη στολίσουμε με, ναι, με τους ξηρούς καρπούς και με τα πιπεράκια και τη γραβιέρα. Είσαστε δύο από τις 8 γυναίκες που απαρτίζουν το γυναικείο συνεταιρισμό κοκκινογιών. Πώς ξεκίνησε αυτό σαν ιδέα? Ο γυναικείος συνεταιρισμός στα Κοκκινόγια ξεκίνησε έπειτα από ένα σεμινάριο που είχε γίνει κάποτε στο χωριό για τον αγροτουρισμό. Ο συνεταιρισμός υφίσταται από το 1998. 8 γυναίκες δηλαδή, ξεκινήσατε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το στολίδι, μπορώ να πω, που υπάρχει στο νομό, θα έλεγα, ολόκληρο. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Στην αρχή, μέχρι να υπάρξει κτίριο ή κάτι που να μπορούσαμε να είμαστε μέσα, πηγαίναμε από αυλή σε αυλή. Στους φούρνους ψήναμε τα πράγματα που θέλαμε, στο σπίτι μας κάμναμε 5-5 κιλά γλυκό, δηλαδή ήμασταν σε πολύ, οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Μπήκαμε κάποια στιγμή στο πρόγραμμα Leader το πρώτο, κάναμε ένα αρχικό κτίριο προκατασκευασμένο με ένα μικρό οικόπεδο που είχαμε πάρει και στη συνέχεια μπήκαμε σε ένα ακόμα πρόγραμμα Leader όπου κάναμε την επέκταση του κτιρίου, αγοράσαμε και το διπλανό οικόπεδο. Μπήκαμε και στη γυναική επιχειρηματικότητα όπου μας βοήθησε να πάμε σε κάποιες εκθέσεις. Πήγαμε στο Παρίσι, στη ΣΥΑΛ, στην Αθήνα. Γενικά αρχίσαμε να βγαίνουμε και πολύ εκτός νομού γενικότερα. Τώρα θα μπούμε και στο καινούριο πρόγραμμα που τρέχει. Θα πάρουμε όμως εξοπλισμό αυτή τη φορά, δεν θα κάνουμε άλλη επέκταση. Ξεκινήσατε δύσκολα, όμως είχε αποτέλεσμα καλό. Ναι, είχε αποτέλεσμα. Όταν πια μπήκαμε στο κτίριο και μπορούσαμε να δουλεύουμε πιο άνετα, με πιο πολύ εξοπλισμό, τότε μπορέσαμε να δικτυωθούμε και πιο καλά και εντός Ελλάδος και στο εξωτερικό. Αρχίσαμε να δουλεύουμε πολύ χοντρική σε διάφορα μαγαζιά και στη Δράμα, αλλά και εκτός Αθήνα, σε κάποια νησιά, Θεσσαλονίκη, φτάσαμε Αλεξανδρούπολη.
Φαντάζομαι ότι η τοπική κοινωνία της Δράμας σας στηρίζει, έτσι. Μας στηρίζει, ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό. Νομίζω ότι βλέπουν ότι προσπαθούμε με παραδοσιακό τρόπο, είναι χειροποίητα όλα, πάντα προσέχουμε την ποιότητά μας. Οπότε αυτό έχει αντίκτυπο στους πελάτες μας. Και εγώ αυτό που βλέπω εδώ, δεν ξέρω τι μπορεί να δείξει η κάμερα, είναι ότι όλα είναι φτιαγμένα με μεράκι και με αγάπη. Όταν φτιάχνεις κάτι με αγάπη και με μεράκι, όταν βάζεις συνέστημα σε αυτό που φτιάχνεις, ό,τι και να φτιάχνεις έχει επιτυχία. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι όλα είναι χειροποίητα, είναι λίγο μεγαλύτερες βέβαια σε ποσότητα, σαν να το κάνουμε στο σπίτι μας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα κάνουμε στο σπίτι. Αυτές οι συνταγές όλες και για τα γλυκά και τα ζυμαρικά που έχουμε και μία σειρά από ποντιακά ζυμαρικά είναι από τις γιαγιάδες μας, έτσι όπως τα βρήκαμε στο χωριό. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό τον τρόπο. Θα έρθουμε και άλλη φορά να κάνουμε κάτι ποντιακό. Τρεις πόντιες, εδώ έπρεπε να κάνουμε και κάτι ποντιακό, έτσι δεν είναι? Εννοείται ότι έπρεπε να κάνουμε και κάτι ποντιακό. Μέχρι έχουμε μεγάλη σεζόν μπροστά μας. Όποτε στην θέλετε. Πορεία, στην πορεία. Ναι. Να φτιάξουμε τώρα το πιάτο μας για να δοκιμάσουμε. Ναι, ναι, να το φτιάξουμε. Λοιπόν, ρίχνουμε τη σως μας πάνω στις χυλοπίτες μας. Το πιάτο δεν ξέρω από γεύση, το δοκιμάσουμε σε λίγο, αλλά έχει και εμφάνιση, έτσι. Ναι, έχει πολύ ωραία εμφάνιση και είναι και πολύ ωραίο στη γεύση. Τώρα θα πασπαλίσουμε με λίγους ξηρούς καρπούς. Είναι κουκουνάρι, αμύγδαλο και καρύδι. Τα έχουμε βάλει λίγο στο φούρνο να κοκκινήσουν, να το πω. Καβουρντιστούν, έτσι. Ναι. Θα ρίξουμε και λίγο σπόρους από πιπέρι, για χρώμα πιο πολύ. Εντάξει. Και από πάνω λίγη γραβιέρα. Και είναι έτοιμο για να το δοκιμάσουμε. Έχουν έρθει εδώ και κάτι επισκέπτριες. Θα δοκιμάσουν όλοι, φαντάζομαι, ναι, να μείνουν ευχαριστημένοι, ελπίζω. Να ξεκινήσω εγώ που είμαι φυσικά, πιο λιχούδα. Ορίστε. Είναι υπέροχο, παιδιά. Είναι υπέροχο. Αφού θα δοκιμάσουν οι άλλοι, εγώ θα το φάω αυτό μετά, μόνη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Να είστε καλά. Και επειδή προείπαμε ότι είμαστε πόντιες όλες, εκτός από το να μαγειρεύουμε και να το δείχνουμε, έχουμε και κάτι άλλο. Το είδα εγώ, μην νομίζεις. Σαν πόντιες, ξέρουμε να φιλοξενούμε και τον κόσμο που έρχεται, οπότε μία πιτούλα σπιτική είναι ό,τι πρέπει. Α, πολύ φάγαμε σήμερα, ε. Δεν πειράζει, αλίμονο. Αυτά είναι χειροποίητα πράγματα, μπορείς να φας όσο θες. Α, όσο θέλω μπορώ. Βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πολύ που μας φιλοξενήσατε. Να είστε καλά, εμείς γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Έφαγες πάλι, βλέπω. Φτάνει να τσιέχει αυτό το πράγμα, λες. Το μάτι σου έμεινε. Μας άνοιξε η όρεξη. Πάντως ήταν πολύ γευστικό, πρέπει να ήταν. Πάρα πολύ γευστικό ήταν. Ναι, εμένα το μόνο που με χαλάει στην όλη, επειδή το κάνουμε κι εμείς, ήταν το κουκουνάρι και το καρύδι. Δηλαδή το αμύγδαλο, νομίζω, κατ' εμέ, έχει πιο ωραία γεύση με αυτό το πιάτο, παρά το κουκουνάρι. Εντάξει, η γεύση του, δηλαδή εμένα προσωπικά, για μένα μιλάω, ναι, δεν μου αρέσει η γεύση του στα φαγητά. Α. Αλλά είναι ένα αμυγές και αυτό ποντιακό φαγητό. Ποντιακό και αυτό. Σχεδόν. Γιατί εμείς το κάνανε με χυλοπίτες,
γιαούρτι, βούτυρο, μπόλικο σκόρδο όμως. Όχι με παντζάρι όμως. Όχι, τότε δεν το κάνανε με παντζάρι. Δεν υπήρχαν. Ναι. Όχι, δεν υπήρχαν. Κάνανε χυλοποιητές. Να τις βράζαν μέσα στο ζουμί από το παντζάρι. Και η δηλαδή. Φαντασία. Όχι, χυλοποιητές κάνανε. Αυτά τα αποθηκεύανε. Τα κάνανε τέτοια εποχή και τα αποθηκεύανε για να έχουν το χειμώνα. Όχι μόνο αυτό, και το σιρόν ακόμα και οτιδήποτε άλλο, μακαρόνια, τα πάντα. Δεν τα αγοράζανε τότε. Εσύ, Ηλία, τι θα μας κάνεις? Εγώ, γιατί τι θέλετε, σειρά σου. Τι θέλετε, πείτε μου. Εγώ θα ήθελα... Τι θα κάνουμε, κάτι παραδοσιακό, κάτι... ένα ποντιακό φαγητό, ωραίο. Α, ποντιακό. Να κάνεις αυτό, βρε, κινδέατα. Τσουκνίδες. Είναι από αυτά που δεν τρώω, από τα ποντιακά ούτε φαγητά. Ούτε εγώ το τρώω, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μου, ούτε στη γεύση. Εγώ πάντως έχω στην κατάψυξη. Και μην παρκάς τηλεθεατής τηλέφωνο. Όχι, παρακαλώ, δεν μ' αρέσουν. Πόντια είναι, γιατί δεν η μάνα μου επέμενε πάρα πολλές φορές να φάω, δεν μπόρεσα να το φάω. Είναι γευστικό. Ναι. Εμείς το πίνουμε και τσάι. Μαζεύουμε τα φύλλα, τα αποξηράνουμε. Τα βάζουμε σε ένα βάζο και το χυμό. Θα κάνουμε πυροσκία, κορίτσι μου. Δεν μου λες τσουκνίδες για αυτήν την εποχή. Τσουκνίδες δεν ξέρω. Αυτή την εποχή. Είναι η εποχή τους, όχι. Πότε είναι? Αυτά είναι την άνοιξη. Την άνοιξη. Την άνοιξη. Θα πάμε μαζί με μια σακούλα φρέσκα, να μαζέψουμε τσουκνίδες. Που είναι θέλει και προσοχή από πού θα μάσεις, να μην πηγαίνουν σκυλιά, να μην αυτά. Έχει, θέλει προσοχή η τσουκνίδα. Συνήθως από μπαχτσέδες οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται. Στα χωριά δηλαδή έχει μπαχτσέδες περιφραγμένους, δεν χρησιμοποιούνται και μαζεύουμε τις κορυφές. Τον εθέρα. Γίνεται όλα φανταστικό. Ξέρετε, όλα. Και πότε βγαίνει τσουκνίδα. Μα αφού μαζεύω, σου λέει. Τσουκνίδες, εσύ. Βέβαια. Και σπαθόχορτο μαζεύει, κάνει σπαθόλαδο και τέτοια. Βέβαια. Μπράβο. Δεν άκουσες προηγουμένως τι σου είπα. Έχω ήδη στην κατάψυξη 3-4 τάπερ μεγάλα. Γεμάτα με βρασμένη τσουκνίδα έτοιμα. Κινδέατα θα κάνεις. Αφού έχει τα τάβρα άνθρωπος. Και αποξηραμένα φύλλα, ένα βάζω ολόκληρο, μεγάλο δηλαδή, για τσάι. Μπράβο, Κωστή. Εγώ ποτέ δεν θα είναι στην κατάψυξη. Η τσουκνίδα είναι... έχει πάρα πολλές ιδιότητες και πολύ καλές ιδιότητες. Όντως έχει πάρα πολλές ιδιότητες με την τσουκνίδα. Μα παλιά, ξέρεις τι λέγανε, εγώ έβλεπα κάποιες μεγάλες γυναίκες στο χωριό και μου έκανε εντύπωση που μαζεύανε... Ο Κωστής μιλάει στην κάμερα. Ο Κωστής μιλάει. Που μαζεύανε τις τσουκνίδες όταν πια είχαν λίγο μεγαλώσει και τσιμπούσανε, όχι όταν ήταν φρέσκες, κόβανε 2-3 κλαδιά και τα πόδια που πονούσανε έτσι, τα χτυπούσανε και περνούσε ο πόνος. Μάλιστα. Και πόσα ξέρετε πια. Βέβαια. Και στην Κομωτική για τα μαλλιά και τα... Καλά, εσύ μεγάλωσες στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μεγαλώσαμε σε χωριά. Καλέ, δεν μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Σε χωριά μεγαλώσαμε και έχουμε... Για λιπαρά μαλλιά κάνει. Πάρα πολύ καλό. Για λιπαρά μαλλιά είναι. Όχι όμως. Δηλαδή, τι κάνει καλό. Για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Θα λούζεται κανονικά. Έτσι. Και μετά θα παίρνει λίγο από αυτό το ζουμί, αφού σκουπίσει καλά τα μαλλιά του και φύγει πολύ υγρασία από το κεφάλι, για να μην φύγει αυτό κατευθείαν το προϊόν όταν βάλεις σε νοπά μαλλιά, σε υγρά μαλλιά θα φύγει. Άρα πρέπει τα μαλλιά να είναι νοπά, μετά βάζεις λίγη ποσότητα, κάνεις μια επάλυψη στο κεφάλι, στο δέρμα δηλαδή, και κάνεις ένα μασάζ, κάνει πάρα πολύ καλό για τα λιπαρά μαλλιά, πάρα πολύ καλό. Μάλιστα. Ορίστε. Εσύ πόσα ευεργετικά πράγματα κάνει αυτή η τσουκνίδα. Όλα τα ξέρει. Καλό είναι αυτό. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Συγγνώμη, να μην πω τώρα τα χρόνια μου. 41 χρόνια δουλεύω με μαλλιά. Να μην ξέρω δηλαδή. Από 2 χρονών. Από 2 χρονών. Μπράβο, μπράβο. Και δεν του φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Μαγείρεψες και τις σοπιές, γι' αυτό το απειθήνα το λόγο, ρε παιδί μου. Εμείς ναι, είμαστε δεύτερη. Ναι, να θα μας μαγειρέψεις. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Κωστής, βεβαίως. Γενικά. Ρίξαμε και ένα λούσιμο που το μαλλί μου είναι παρότι, φύγει λιπαρότι εκεί που θα μαγειρέψουμε, ό,τι περισσέψει από το ζουμί. Γενικά με τα ψαρικά τα πάω πάρα πολύ καλά, επειδή νομίζω είναι η κύρια τροφή μου. Ό,τι έχει να κάνει με ψάρι, θέλω να το περιποιούμε εγώ. Εγώ τα πάω πάρα πολύ καλά με τα ζυμαρικά. Είναι η κύρια τροφή μου. Εγώ με όλα. Εσύ με όλα. Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ προς το παρόν, με όλα. Εγώ όχι. Εγώ κρέας σπανίως. Δεν μ' αρέσει.
Δεν λοιπόν, τον μπορώ δηλαδή καθόλου. Αυτή ήταν και η μαγειρικούλα μας, δεν είπαμε και τίποτα για τις γυναίκες. Πολύ μπράβο τις γυναίκες. Θέλω να πω ότι και έφαγες και πίτα επιπλέον είδα, σαν πόντιες τυρόπιτα, που είναι. Τυρόπιτα, σπανακοτυρόπιτα και κοτόπιτα μας είπαν. Ορίστε. Και ορίστε. Δεν είναι που έφαγα, πήρα και σε ένα τάπερ. Ορίστε. Το τάπερ το δουλεύει. Σημασία πολύ. Έχει ότι ξεκίνησαν για αυτές από ένα χωριό, ενώθηκαν. 8 γυναίκες τώρα από ναι. το... Πουθενά τώρα. 8 γυναίκες. Βέβαια, γυναική έτσι. Επιχειρηματικότητα. Μέσα η βιοτεχνία, να πω, ο χώρος που δουλεύουν είναι σαν να είμαστε στο σπίτι μας, όλα με πολύ μεγάλα τα ψάκια τους, με τα τούγια να μην πάνε. Μα δεν άκουσες είναι... τι είπε προηγουμένως. Δουλεύαν από αυλή σε αυλή, ναι, έως ναι. όντου μπήκαν σε κάποιο πρόγραμμα προφανώς, κάνανε τις εγκαταστάσεις τους και σαφώς για να προωθήσεις το προϊόν σου και κάποιος που θα έρθει στο χώρο της εργασίας σου πρέπει να τον δει να είναι τέλειος και να είναι όλα πεντακάθαρα. Ήτανε τέλειος. Αν είναι τσαπατσουλιά και αυτός που θέλει να συνεργαστεί μαζί σου θα σηκωθεί να φύγει. Πόντιες παιδί μου, πόντιες. Ναι, αυτό ράτσα. Τα λέει όλα. Άλλη φιλή ρε παιδί. Αυτά τα λέει όλα. Να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και σε λίγο πάλι μαζί σας για να δούμε στην Αθήνα τι λένε για μας, τι είπαν, κάτι είπαν εκεί πέρα. Για να δούμε. Κλιματέκνικ Γκαϊτατζής. Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική τεχνολογία Zubadan. Αντλίες θερμότητας Daikin υψηλών θερμοκρασιών για εγκατάσταση σωμάτων. Για μέγιστη οικονομία στη θέρμανση έως 80% χωρίς μετατροπές στην εγκατάσταση. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός Giacomini. Λέβητες ξύλου Διάντρους. Λέβητες ξύλου πυρόλυσης Άστρα. Δοχεία αδρανίας Κοσμοσολάρ. Λέβητες και σόμπες Πέλετ, Εράτο και Ρεβ. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζος. Κλιματιστικά μηχανήματα των κορυφαίων κατασκευαστών Mitsubishi Electric, Daikin, Inventor, τεχνολογίας Inverter, μέγιστης ενεργειακής απόδοσης 3α. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης με τους κορυφαίους θερμοπομπούς και ηλεκτρικούς λέβητες Dimplex Siemens. Κλιματέκνικ Γκαϊτατζής. Το όνομα που υπογράφει εδώ και 25 χρόνια τη θέρμανση και τον κλιματισμό. Φυσικό περιβάλλον. Ένας χώρος φτιαγμένος με πολύ μεράκι. Παραδοσιακά πιάτα μοναδικής γεύσης, ποιότητας και τιμής. Οικογενειακή ταβέρνα Πέπε. Όαση γεύσεων αλλά και ομορφιάς. Παιδική χαρά και τεράστιος χώρος για παιχνίδι. Άψογη εξυπηρέτηση και μοναδικές γεύσεις από ντόπια κρέατα, φρέσκο ψάρι και σπιτικές σπεσιαλιτέ. Κότσι, κατσικάκι, ρολό κοτόπουλο και κοκορέτσι. Ταβέρνα Πέπε. Στην άκρη της Προσοτσάνης. Προορισμός για καλοφαγάδες. Θέλετε να φάτε κάτι ελαφρύ και νόστιμο, αλλά ταυτόχρονα υγιεινό και γευστικό? Κοτόπουλα Light. Στο νέο μας κατάστημα στην Πατριάρχου Διονυσίου 7 μπορείτε να απολαύσετε ελληνικά κοτόπουλα στα κάρβουνα, κοτοσουβλάκι, κοτοσνίτσελ και κοτοφτερούγες, συνοδευόμενα από χειροποίητες σαλάτες και φρεσκοκομμένα λαχανικά. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. Κοτόπουλα Light. Οι κοτονοστιμιές που ξετρελαίνουν μεγάλους, αλλά και μικρούς. Πατριάρχου Διονυσίου 7, στη Δράμα. Τηλέφωνα για παραγγελίες 25210-33079. Τώρα, στο Royal Spa Center, αποκτήστε το μαύρισμα που επιθυμείτε μόνο με 1 ευρώ το λεπτό και στο μισό χρόνο. Όρθιο Turbo Solarium, μοναδικό στη Δράμα. Σούπερ προσφορά. Με 50 ευρώ αγοράζετε 60 λεπτά σολάριο. Royal Spa Center και για τα νύχια σας. Το πιο εξελιγμένο μανικιούρ πεντικιούρ. Βιολογικό τζέλ, ημιμόνιμο μανό, χτιστό τζέλ με extreme design και νηφικό design. Royal Spa Center.
αντιγερανική περιποίηση και σύσφιξη προσώπου με βιταμίνες Α, Σ, Ε και φυσικά αντιοξυδοτικά. Το πιο εξελιγμένο τεχνολογικό μακιγιάζ στον κόσμο, ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πακέτο γνωριμίας, περιποίηση προσώπου και δώρο μακιγιάζ από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Ανοιξιάτικες προσφορές περιποίησης σώματος. Καμάμ, πίλινγκ και λασποθεραπεία από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Πακέτο αδυνατίσματος με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα. 8 επισκέψεις, μόνο 400 ευρώ και δώρο 5 ακόμη επισκέψεις. Royal Spa Center. Η ομορφιά σας είναι δική μας υπόθεση. Σύντομο το διάλειμμα όπως σας υποσχεθήκαμε και πάμε γρήγορα να δούμε τι είπαν για μας σε κάποια άλλα κανάλια. Νατάσα, εσύ να τα βλέπεις. Εγώ μπορώ να λάβω μέρος να κάνω αυτή την περμανά. Α, φεύγει. Μπορεί, Σοφία. Δεν μπορεί, γιατί όχι. Είναι για όλους. Θα μιλήσει το κυροποιείο. Είναι για όλους, βέβαια. Οπότε μπαίνουν οι γυναίκες στη διαδικασία να ψαχτούν λίγο περισσότερο. Και θέλουν και συνέχεια καινούργια πράγματα. Δεν θέλουν να μένουν στα ίδια. Σαν ταινία του Disney, ότι αυτά θα αρχίσουν να χορεύουν τώρα τα κυροποίηγια. Να ανανεώνουμε τις θεραπείες μας, να φέρνουμε πάντα προσωπικά πράγματα. Είναι ο νεαρός πέρσι ο Βρικόλακας. Μόνο αυτή έμεινε, κυρία. Είναι πολύ ψηλή για το κανάλι. Τέλειο, παράθυρο. Να κλείσετε λίγο κάμερα, γιατί μας δείχνετε από τη μέση και κάτω. Φυσικά οι γυναίκες γι' αυτό το κάνουν, για ψυχολογικούς λόγους. Μα γιατί πρέπει να είναι και περισσότερο. Γιατί μιλάνε τα βάζα. Και στο κοντέρμα τους και στο μακιγιάζ. Και τα νύχια αλτάνα της Πάρδας. Στη ζωή της Ελληνίδας τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχει τοποθέτηση προϊόντων μιας θείας. Εδώ πέρα σκηνοθέτης δείχνει τον δικόρ μας, θες και το χέρι μου. Προϊόντων μιας θείας. Εδώ πέρα σκηνοθέτης δείχνει τον δικόρ μας, θες και το χέρι μου. Μην κρύβεις. Μην κρύβεις τα φλιτζάνια. Μην κρύβεις τα φλιτζάνια. Παιδιά, θέλω να πω ότι αυτό δεν ήταν κατά λάθος, δεν έγινε αυτό, το κάναμε... Εσκεμμένα. Είναι μια σουρεαλιστική αντίληψη καινούρια για τη σκηνοθεσία εδώ πέρα. Δεν είναι... Ναι, δηλαδή, όπως το βλέπεις πρέπει σκηνοθέτς. Να ενημερώνονται αυτοί που δουλεύουν σε τηλεοράσεις, ρε, μας είναι και στην Αθήνα, ότι ποιες είναι οι καινούργιες τεχνικές. Το αν αυτοί δεν μπορούν να μας φτάσουν και είμαστε πιο μπροστά από αυτούς, τι φταίμε εμείς. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, σε αυτό διαφωνώ. Ναι, για να το εγώ πιστεύω... σχολίασε επειδή εντόπισε ο Φακός τα αντικείμενα. Αλλά και αυτοί έχουν αντικείμενα τα οποία εντοπίζει ο Φακός, εστιάζει εκεί, είτε μικρά είτε μεγάλα. Τώρα, είτε... Αυτό ρε παιδί μου, θυμάσαι πώς ήταν πέρσι το στούντιο. Ναι, σαφώς και θυμάμαι. Έχουμε τόσο χαρά εμείς τώρα που έχουμε τόσα πολλά πράγματα και από τη χαρά μας λέμε, κοίτα, έχουμε και αυτό, έχουμε και αυτό, έχουμε και εκείνο. Έχουμε και εξιάρινα του Λικέρ. Ναι. Με το ίδιο το σταυτοδοχείο, δίπλα, σε ταρισμένα δηλαδή, έχουμε τα βάζα μας, τα αυτά μας, εδώ τα... Είναι από τη χαρά μας. Μια χαρά ήταν, δεν πειράζει. Θέλει να το κρύψει και η χαρά δεν την αφήνει. Ναι, μπράβο. Γι' αυτό το λόγο το κάναμε. Χιούμορ έχουμε, μας αρέσει να αυτοσαρκαζόμαστε, οπότε... Δεν μου είπες πώς σου φάνηκε το καινούργιο μας στο στούντιο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Άλλαξαν τα χρώματα, έγινε πιο ζωηρό. Ευχαριστούμε και το Μαρασκίνο για άλλη μια φορά που βεβαίως, μας έκανε για τα ωραία έπιπλα. Οριστεί. Δεν μπορεί, κάτι δεν σου αρέσει, να σε ξέρω. Ναι. Έλα, πες ότι δεν είναι η κάμερα, πες τα σε μένα. Τη φίλη όχι, σου, μα δεν έχω πρόβλημα. Πες. Δεν μ' αρέσει η εικόνα που καθόμαστε. Δεν έχει να κάνει επειδή με τα έπιπλα, με το, τα έπιπλα το είναι πανέμορφα. Δεν μιλάει, ναι, ήθελε να είμαστε δηλαδή, όρθιοι. Έλα, ναι, θα ήθελα να είναι όρθιοι. Του έμεινα η από κίνηση είναι καλύτερη, εδώ δεν μπορείς να δώσεις. Λοιπόν, κατάλαβες. Παιδιά, με το 3 θα σηκωθούμε, ξεχάστε τα σουρεαλιστικά. Πάμε, έλα. Έλα. Λοιπόν, αργήστε να σηκωθείτε, αργήστε βρε να... Βρε, σηκώστε τις κάμερες πάλι. Βρε, σήκω στην κάμερα, θα σηκωθώ, βρε. Ουφ.
Παιδιά, ίδρωσε. Κατέβασε το και λίγο να μην φαίνεται το air condition από πάνω. Εντάξει, εδώ είμαστε. Έτσι πιο καλά δεν θα είναι να πιο ωραία. Να ξεκουριάσουμε και λίγο. Μη γελάς, μη γελάς. Τι, το κρατάω αφού έφυγε. Του έχει φύγει το κλειψάκι, μην το βάλεις τα αυτιά. Δεν πειράζει. Τώρα, παιδιά. Τι το κάνουμε σαν το Γαλάτι. Τι έκανε, ο Γαλάτης φορούσε ένα μπουφάν που είχε το κορδόνι. Και το κορδόνι είχε κάτω όπως ακριβώς έχουν αυτά τα ηχεία. Του είχε φύγει το ακουστικό και αντί να πάρει το ακουστικό να βάλει στο αυτί του, πήρε αυτό που κρεμόταν από την κουκούλα του και προσπαθούσε να το βάλει στο αυτί του. Οπότε συνέβη αυτό. Να και εγώ. Λες το βάλω ξαφνικά στα αυτί, έτσι. Βεβαίως. Αχρε, άμα είσαι μάγκας, ρε, γύρνα ρε, πάρ' την μία στα τέσσερα, βρε. Γύρνα, πάρ' την μία στα τέσσερα, βρε. Γύρνα. Εγώ πρέπει να σας το πω αυτό, ρε, παιδιά. Λοιπόν, με το 1, 2, 3, λοιπόν, από την καινούργια χρονάτη θα αλλάξει το σκηνικό μας, θα είμαστε όρθιοι και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Πιο καλά είναι, δεν σε είπα, δεν με παίρνεις λοξά. Έτσι. Λοιπόν, μόλις θα πει θα τρελαθώ, θα κάτσουμε. Το λέω στο σκηνοθέτη. Αφού έχουμε κέφια, γιατί να κάτσουμε. Έτσι, μωρέ. Εμείς για τέτοια είμαστε. Ζωντανοί, ζωντανοί άνθρωποι, ζωντανοί. Λοιπόν, okay. Με το 3 καθόμαστε σιγά-σιγά να μας ακολουθήσει η κάμερα. Ξεχάστε το μοντέρνο τρόπο. Έλα, μπράβο τα γόρι μου. Γελάς, γελάς. Ωραία ήταν. Όταν θα ξαναπάει, δεν θα το πάρει κανείς αυτό από κάτω. Την ώρα που έρχεται στα τέσσερα θα το τσακώσετε. Λοιπόν, μη πας Χρήστο. Δείξτε αυτόν, κάποιον δείξτε να αρκουδίζει. Γιατί. Παιδιά, κάποιος κάτι μας έπεσε. Νάτος. Το πρόδωσε. Έλα, και ρίξτε ένα μακρινό έτσι, ένα σουτ, να το πιάσω στον αέρα. Τον πρόδωσε, τον πρόδωσε. Και τώρα, πρέπει ο άνθρωπος, γιατί έχει θέμα, θα πει τα θέματά του. Πώς θα τα πει. Έχω και έχω πάρα πολύ ωραίο θέμα, έχω. Αντρικό θέμα ομορφιάς σήμερα. Ναι, γιατί όλο γυναίκες. Βέβαια, και οι άνδρες δεν πρέπει να περιποιούνται τον εαυτό τους. Πώς πρέπει να ξυρίζονται, ναι. Πώς πρέπει να χρησιμοποιούν το ξηραφάκι τους, τι κρέμα να βάζουν, να προσέχουμε το πρόσωπό μας. Όλα παίζουν το ρόλο για τους. Για να μην ερεθίζεται το δέρμα. Πρέπει πρώτα να προετοιμάζεις το δέρμα σου όταν είναι να ξυριστείς. Είναι καλά να ξυρίζεσαι συνήθως μετά το μπάνιο, γιατί μαλακώνει το γέννη, η τρίχα από το νερό, από τον ατμό κτλ. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να ξυριστεί το γέννη και να δείξεις πολύ ωραία το πρόσωπό σου μετά το μπάνιο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι πρέπει να ξυριστείς και ότι δεν έχεις κάνει μπάνιο. Προετοιμάζεις το πρόσωπό σου με ζεστό νερό, βάζεις τον αφρό ή το τζέλ που έχεις να βάλεις και κάνεις ένα μασάζ στο πρόσωπο και ας είμαστε ακόμη εραστές με το πινελάκι, γιατί έχει την ιδιότητα να κάνει και απολέπιση στο δέρμα, να μαλακώνει την τρίχα. Α, το παλιό εκείνο. Βεβαίως, αυτό συμφωνώ απόλυτα, γιατί το πινέλο. Η τρίχα, επειδή είναι σκληρή, θέλει αρκετή ώρα κυκλικές για να μαλακώσει. Κυκλικές κινήσεις όσο επιτοπλίστων πρέπει να κάνουμε για να μαλακώσει. Και αν σε περίπτωση δεν έχουμε τζέλι, δεν μπορούμε να βρούμε κάτι που να βάλουμε, ακόμη και με μία μαλακτική κρέμα ή με μία μάσκα μαλλιών, παραδείγματος χάρη. Μαλακτική εννοείται. Μαλλιών, ναι. Από την σύζυγό του, ας πούμε, ή ο καθένας στο σπίτι του έχει, θα μπορεί να βάλει στο πρόσωπό του, κάνοντας το μασάζ στο πρόσωπό του και μετά από 2-3 λεπτά. Θα μαλακώσει, γιατί η μάσκα, ας πούμε, ή το γαλάκτωμα έχει την ιδιότητα να μαλακώνει την τρίχα. Το γέννη είναι μια μορφή τρίχας. Ναι, οπότε πρέπει να είναι μαλακό το γέννη για να ξυρίζεται. Ξυρίζουμε πάντα προς την κατεύθυνση που είναι η τρίχα, πώς βγαίνει η φορά της τρίχας. Δεν είναι καλό να ξυρίζεσαι κόντρα. Ναι, αλλά μετά, άμα το κάνεις, δεν είναι απαλό, μετά θα γρατζουνάει. Ναι, αλλά δεν είναι καλό όμως να ξυρίζεις κόντρα το δέρμα σου. Αν θέλεις, ας πούμε, πάλι για να το ξαναπεράσεις και να το ξυρίσεις, πρέπει να ξαναβάλεις κρέμα ή τζέλ ή μαλακτική καλή ώρα, παραδείγματος χάρη, στο πρόσωπό σου και να ξαναπεράσεις προς την ίδια κατεύθυνση την. Όχι κόντρα, δηλαδή. Όχι κόντρα. Η κόντρα δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Στο δημιουργεί ερεθισμούς, δημιουργεί κοκκινίλες, δημιουργεί διάφορα σπυράκια ή εκζήματα ή μπορεί να γυρίζουν τριχούλες προς τα μέσα που δημιουργούν και εκεί μετά περισσότερα προβλήματα και κόβεσαι, ματώνεσαι. Όλα αυτά θέλουν μια πάρα πολύ προσοχή. Όμως εμένα που μου αρέσει το κόντρα ξύρισμα στον άντρα.
Τι να κάνω, να βάλεις τον άντρα σου να ξυρίζεται κόντρα. Κοίταξε. Εμείς λέμε ποιοι είναι οι νόμοι, δεν μπορεί να μην υπάρχει και κανένα tips που να μην φέρνει σπυράκια και να τα διώχνεις εύκολα και γρήγορα. Μιλάμε για ένα ειδικό αυτό. Τι θέλει το δέρμα για να το προσέξεις, να το προετοιμάσεις για να το ξυρίσεις και από εκεί και πέρα, αν έχεις ένα προβληματικό δέρμα, προσέχεις και εσύ ο ίδιος σου πώς πρέπει να ξυριστείς. Ξέρεις ο ίδιος σου το πρόσωπό σου. Ή αν πας σε έναν ειδικευμένο, σε ένα barber shop που ξυρίζουν και τα λοιπά, να απολαύσεις εκεί. Ξύρισμα αυτή την... σπα, που το είχαμε και πέρα. Ναι, βέβαια. Σχετικά με τα σπυράκια που δημιουργούνται από το ξύρισμα, πρέπει να ξέρουμε ότι το γέννη δεν πρέπει να το αφήνουμε, δεν μπορείς να ξυρίζεσαι 2 φορές τη βδομάδα, γιατί τα γένια είναι σκληρά. Εκεί μπορεί και αν ακόμα το πάρεις κόντρα, μπορεί να μπει προς τα μέσα και να σου δημιουργεί πρόβλημα. Ένα σπυράκι, γιατί η τρίχα γύρισε, πήγε προς τα μέσα. Πρέπει ένας που ξυρίζεται να ξυρίζεται καθημερινά. Όταν ξυρίζεται καθημερινά δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα στο δέρμα, γιατί η τρίχα είναι πάρα πολύ μικρή και δεν φεύγει εύκολα. Όπως η τρίχα δεν ενοχλεί όταν είναι γέννη λίγο μεγάλο, γιατί η άκρη της μαλακώνει. Δεν είναι κόντρα δηλαδή και πιάνοντάς το έτσι να γρανζουνάει. Μαλακώνει ήδη μεγαλώνοντας. Μάλιστα. Πρέπει να καθαρίζουμε το, και οι άντρες πρέπει να καθαρίζουν και αυτό που, συγγνώμη που παρεμβαίνω, και αυτό που πρέπει θέλει πολύ καλό πλύσιμο με ζεστό νερό, όχι κρύο. Το κρύο νερό σκληραίνει τα γένια. Ακόμα και τα μαλλιά σου. Και τα μαλλιά, από ό,τι ναι, το ξέρω. Γι' αυτό, δίνει, στα μαλλιά όμως έχει μια άλλη ιδιότητα. Μπορεί να σκληραίνει τα μαλλιά, αλλά το κρύο το νερό χρειάζεται μετά γιατί δίνει λάμψη στα μαλλιά. Ενώ το ζεστό το νερό τα κάνει θαμπά. Αυτό πάλι πρώτη φορά το άκουσα. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό αλήθεια. Όταν ξεβγάζουμε τα μαλλιά, επιδιώκουμε λίγο το νερό να είναι πιο κρύο. Λούζουμε για τα μαλλιά και στο τέλος πρέπει να περνιούνται, ιδίως στα μακριά, μπορείς αυτό το κομμάτι που είναι η αλογουρά δηλαδή, να το περάσεις με κρύο νερό. Γιατί λέει τριζά τα μαλλιά. Το ξύδι τι κάνει, δίνει λάμψη. Δεν μυρίζει. Μπορείς, όπως λέγαμε για την σουκνίδα, για τα λιπαρά μαλλιά, να λούσεις τα μαλλιά σου, να τα ταμπονάρεις πολύ καλά και μετά σε λίγο νερό να βάλεις 3-4-5 σταγόνες ξύδι και να περάσεις τα μαλλιά σου, να τα χτενίσεις, να τα σκουπίσεις, να τα στεγνώσεις. Επειδή είναι ελάχιστη η ποσότητα του ξυδιού μέσα στο νερό, στεγνώνοντάς το φεύγει και η οσμή. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα μετά να μυρίζουν τα μαλλιά σου. Αλλά δίνει πάρα πολύ λάμψη. Μάλιστα. Επανερχόμαστε στα γένια. Ναι, όμως. Βεβαίως. και αυτά τρίχες είναι. Ναι, ναι, ναι. Σε κάποια στιγμή μπορεί να δημιουργηθούν διάφοροι ερεθισμοί ή κοκκινίλες από το ξύρισμα κτλ. Και βιαζόμαστε. Πρέπει κάπου να εμφανιστούμε, κάπου πρέπει να πας, είτε στη δουλειά σου, είτε σε ένα προσωπικό σου ραντεβού και θέλεις λίγο να καλμάρεις την επιδερμίδα σου και το δέρμα σου. Μπορείς να πάρεις να λιώσεις 2 ασπιρίνες μέσα στο νεράκι και με ένα βαμβάκι να ταμπονάρεις τις περιοχές οι οποίες έχουν ερεθιστεί. Και η ασπιρίνη έχει την ιδιότητα να απορροφάει τον ερεθισμό. Με κρύο νερό πάντα, με νερό βρύσης, όχι δηλαδή ναι, με ζεστό νερό να λιώσουμε. Αργεί λίγο να λιώσει η ασπιρίνη, αλλά άμα τη χτυπήσεις θα λιώσει. Και έτσι αυτό εδώ σε βοηθάει να ηρεμήσουν λίγο οι κοκκινίλες ή οι ερεθισμοί που έχεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τώρα και ειδικά τζέλ, υπάρχουν φαρμακευτικά προϊόντα, υπάρχουν προϊόντα που μπορείς, αν θέλεις, να κάτσεις να φτιάξεις μόνος σου με αλόε βέρα και τα λοιπά. Υπάρχουν διάφορες συνταγές που μπορείς να κάνεις κάτι από μόνος σου. Αλλά δεν νομίζω συνήθως ένας άντρας να κάτσει να ασχοληθεί να κάνει μια τέτοια κρέμα από μόνος του κτλ. Αν βρει κάτι έτοιμο, πολύ ευχάριστα θα πάρει να το βάλει στο πρόσωπό του και να φεύγουν οι ερεθισμοί κατευθείαν, δεν υπάρχει. Εγώ τώρα αυτό να το προσαρμόσω στις γυναίκες. Αυτό που λες ότι με τον ερεθισμό αυτά τα κόκκινα τα σπυράκια φεύγουν με την ασπιρή, με το κρύο νερό, φαντάζομαι δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Όχι, καμία σχέση. Γιατί και οι γυναίκες έχουν τέτοιο πρόβλημα. Αυτό, δεν θα πω σε ποιο σημείο. Παλιότερα, αυτό το νερό και ασπιρίνη παλιότερα το χρησιμοποιούσαμε στις βαφές.
υπήρχαν δέρματα τα οποία ήταν πολύ ευαίσθητα και δημιουργούνταν στο δέρμα του κεφαλιού κάποιες φουσκάλες από τη βαφή. Ναι. Λιώναμε ασπιρίνη σε κρύο νερό και περνούσαμε στο δέρμα και κάναμε ένα μασάζ. Και ακόμα καταπραίνει πάρα πολύ τους ερεθισμούς και το αλατόνερο. Ναι. Βάζεις αλάτι με νερό, περνάς στο δέρμα, κάνεις ένα μασάζ, το αφήνεις. Για το για κεφάλι όμως λεπτά, αυτά, όχι μιλάμε για το πρόσωπο, κεφάλι, ναι, έτσι. Το αλατόνερο το αφήνεις 5 λεπτά, είτε ασπιρίνη είτε αλατόνερο, το αφήνεις 5 λεπτά και καταπραίνει όλους τους ερεθισμούς του δέρματος. Πόσα ξέρει, ρε παιδί μου, δηλαδή. Πολλά, πολλά. Μα ποιος είσαι η δομή, σε ρε. Είπαμε, 41 χρόνια. Ναι, και στα λουλούδια βάζουν ασπιρίνη. Θαυματουργεί αυτή η ασπιρίνη. Τι τα κάνει τα λουλούδια? Τα ζωντανεύει. Τα πρασινίζει. Ανεβάζει χλωροφύλλη του. Μπράβο. Απλά κρατάνε. Θα θυμηθείς το πρωί, θα κρατάνε 5-6 μέρες, αλλά για να κάνει χρήση στο νερό, στο ανθοδοχείο που είναι τα λουλούδια, πρέπει να τα κόψεις. Από κάτω λίγο. Ανακόβεις το μήκος των λουλουδιών. Ναι, λίγο ναι, να κόψεις. Λοξά. Και τότε να αλλάξεις το νερό και να βάλεις την ασπιρίνη να λιώσει και αφού τα έχεις κόψει τα ξανατοποθετείς μέσα και έτσι διπλασιάζεται ο χρόνος ο οποίος θα διαρκέσει το λουλούδι μέσα στο βάζο. Ορίστε, είδες, από τα γένια, τους ερεθισμούς, τα μαλλιά, η ασπιρίνη, φτάσαμε και στα λουλούδια. Μα την άλλη φορά, προηγουμένως από τα παντζάρια, για την τζουκνή, θα μιλούσαμε για τις ιδιότητες που έχει τη μαγειρική. Πολλά θέματα. Αλλά πέραν τούτου έχουμε και το διαγωνισμό μας. Δεν θα πρέπει να παίξουμε. Όχι αυτόν τον διαγωνισμό. Μιλήσαμε για τη μαγειρική. Ναι. Και δεν είπα στους τηλεθεατές. Εμείς 16 Δεκεμβρίου, πιάστε τους σαν εκπομπή, θα είμαστε στην Ονειρούπολη Δράμας 5 με 7 το απόγευμα. Εκεί πέρα θα αρχίσουμε, θα είναι κάπως έτσι όπως περίπου εδώ οι ενότητες, αλλά θα αρχίσουμε με μαγειρική. Όπως συνήθως γίνεται στην εκπομπή μας. Αλλά τι μαγειρική. Θα είναι διαγωνισμός μαγειρικής. Θα έχουμε και κριτική επιτροπή. Και οι κυρίες ή οι κύριοι που θέλουν να συμμετάσχουν θα πάρουν εδώ τηλέφωνο στο 37-37-8. Ο διαγωνισμός, θέλω να πω, θα είναι με το θέμα χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα. Μπορούν να κάνουν μελομακάρονα, κουραμπιέδες, μπακλαβά, σαραγλίκα, ό,τι έχει να κάνει με βασιλόπιτα, κουλουράκια χριστουγεννιάτικα. Θέλω να πω ότι η Παρασκευή θα γίνει από το σπίτι σας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να... Θα τα φέρετε έτοιμα και θα έχουμε εκεί μια κριτική επιτροπή από εδώ, από δραμηνούς φίλους μας, γνωστούς, επώνυμους, που θα κρίνουν το καλύτερο πιάτο. Και ο καλύτερος τι θα κερδίσει. Και ο καλύτερος θα κερδίσει ένα πολύ μεγάλο δώρο. Θα το αναφέρουμε στην επόμενη εκπομπή. Α, είμαστε πολύ τώρα, ωραία. Το παζαρεύουμε ακόμα. Ωραία. Πολύ ωραία. Να προλάβουν, να δηλώσουν συμμετοχή, να κερδίσουν ο κόσμος και να απολαύσουν μαζί μας θα αυτή έχουμε... την χριστουγεννιάτικη βραδιά. Θα συνεχίσουμε με διάφορα έτσι μακιγιάζ, με πιο εξωτικά. Θα έχουμε χορό. Θα παίξουμε με τους τηλεθεατές εκεί και εκεί θα έχουμε πιο ωραία δώρα, πιο με τους θεατές πλέον. Και θα τραγουδήσουμε στο τέλος και εγώ θα τραγουδήσω. Να τραγουδήσεις, όχι, να τραγουδήσεις. Και καλούμε βέβαια όλη τη Δράμα να είσαστε μαζί μας στις 16 του μηνός στην Ονειρούπολη Δράμας, 5 η ώρα το απόγευμα, πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα γίνει χαμός, θα είμαστε όλοι εκεί. Όλοι. Χαμός. Και πάρα πολύ συμμετοχή λες, από τον κόσμο. Και... Εμείς οι δύο θα είμαστε εκεί στο Μουχαμπέτι που λένε. Βεβαίως. Άλλη τουρκική λέξη. Να, καλή ώρα πώς βγαίνουν οι λέξεις. Μουχαμπέτι. Αυτόν εδώ να τον βάλουμε κριτή στη Ζαχαροπλαστική. Κριτική επιτροπή, ναι. Μήπως τρομάξει ο κόσμος και σου λέει γιατί? Και το κουκουνάρ δεν μάρσε και εκείνο δεν μάρσε και το πίπερ δεν μάρσε. Εγώ είμαι αυστηρός. Θα είσαι ο κακός της επιτροπής. Κακός δεν ξέρω, ο ειλικρινής θα είναι. Ναι, βέβαια. Ο δίκαιος και αυστηρός. Ειλικρινής και αυστηρός. Κακός. Κωστής θα είναι μαζί μας. Σας περιμένουμε όλους. Εμείς ξαναπερνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ σύντομο και αμέσως μετά το διάλειμμα. Παίζουμε 37-37-8. Τώρα μπορείτε να καλείτε για να παίξουμε τα παιχνιδάκια μας. Που είναι 4 αυτή τη φορά. 4 τηλεθεατές θα κερδίσουν από ένα δώρο. Έχουμε και μία έκπληξη που θα μας κάνει ο Κωστής. Εμείς θα ανταποδώσουμε με μία άλλη έκπληξη. Έκπληξη κόντρα στην έκπληξη σήμερα τα παιχνίδια μας. Θα γίνει χαμός. Περιμένουμε συμμετοχή. Τους μπέρδεψες προηγουμένως 37 και 37-8.
Για να πούμε και τα δωράκια μας. Έχουμε ένα ημιμόνιμο μανικιούρ από το Royal Spa Center. Έχουμε από το κατάστημα Ραμφόπουλος Θεολογίδης οικιακά σκεύη. Έχουμε ένα άρωμα από το κατάστημα Romans. Έχουμε ένα τοπάκι από το κατάστημα της κυρίας Μαρίας Σαραφίδου. Μία γραβάτα από τα Φένιξ. Ένα ρολόι από τα είδη καπνιστού Πετράς. Μία οξυγονοθεραπεία, ένα μασάζ ή αποτρίχωση σώματος ή χείλους από τα Vita Plus. Θήκη κινητού από τα Constantin Stores GR και ένα κιλό κεράσματα από το ζαχαροπλαστείο Σπύρος. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μπορείτε να καλείτε στο 37378. Modern Music Academy. Φέρνει την τέχνη της μουσικής στα μέτρα σου, γι' αυτό και με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία της Modern Music Academy Drama με τη Rock School of London, τη νούμερο 1 Rock Εξεταστική Επιτροπή της Ευρώπης. Πλέον οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις και να κατέχουν πιστοποιημένους αγγλικούς τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους σε όλη την Ευρώπη, ως τα επίπεδα Performance and Teaching Diplomas στα σύγχρονα όργανα, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, μοντέρνο πιάνο, drums, μοντέρνα φωνητικά. Οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το χρόνο στη σχολή μας από Άγγλους εξεταστές. Modern Music Academy. Ο πιο μοντέρνος τρόπος για να μάθεις μουσική τώρα και με πιστοποίηση. Αθηνάς 31, έναντι 3ου 4ου Λυκείου Δράμας. All Day Cafe Bar Memphis. Το πρώτο αυθεντικό ελληνάδικο της πόλης μας. Σε έναν όμορφο διακοσμημένο χώρο, ζεστό και φιλικό, μπορείτε να απολαύσετε καφέ, τσιπουράκι με κλεκτό μεζέ και το ποτό σας από το πρωί ως το άλλο πρωί. Πρωτότυπο πάρτι και διαγωνισμοί. Θεματικές βραδιές, αφιερώματα σε καλλιτέχνες με μουσικά κομμάτια που εσείς επιλέγετε και το καλύτερο. Κάθε Τετάρτη οι επίδοξοι τραγουδιστές αναδεικνύουν τις ικανότητες τους στα καραό και πάρτι. All Day Cafe Bar Memphis. Τα φοράνε celebrities. Τα έχεις δει σε editorial και τα έχεις ζηλέψει. Ψηλά τα κούνια, bonus kind λεπτομέρειες, έντονα χρώματα και ακραία θηλυκότητα. Dress to impress. Ψηλοτάκουνα που προκαλούν την αισθητική σου. Με την υπογραφή του Ιωάννη Γιαμουρίδη, ενός από τους λίγους σχεδιαστές στη χώρα μας. Σχέδια ιδιαίτερα, με έντονα σεξι χαρακτήρα. Δύο στοιχεία που λατρεύουν τα πόδια σου. Κάθε ζευγάρι, ένα μικρό χειροποίητο έργο τέχνης. Τώρα, νέα boutique Dress to Impress στη Δράμα, Βενιζέλου 5, όπου μπορείς να βρεις και άλλες μάρκες σε αποκλειστικότητα. Dress to Impress. Χειροποίητες δημιουργίες που διακοσμούν τα άκρα σου. Όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα μοντέλο. Models Hair Ηλίας. Ελάτε να αναδείξουμε την ομορφότερη πλευρά του εαυτού σας. Να επιλέξουμε μαζί το χρώμα και το κούρεμα που σας ταιριάζει. Hair Stylist Ηλίας Καραπάντζος. Μοναδικές δημιουργίες για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Μακεδονία 1, στη Δράμα. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Αναζητώντας νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, η ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου με ενθουσιασμό, μεράκι και πίστη δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας ροδιών στην Ελλάδα. Η καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της ροδιάς επεξεργάζεται έως και 3.000 τόνους ροδιών. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Πολλαπλασιάζουμε την ενέργεια της μακεδονικής γης με το φρούτο της καρδιάς. Αθλητικός σύλλογος ΤΑΕΚ Βοτόζεν. Ο μοναδικός σύλλογος στη Δράμα με άδεια λειτουργίας προπονητηρίου, αναγνωρισμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τμήματα παιδικά, τμήματα αυτοάμυνας, τμήματα πρωταθλητισμού του Ολυμπιακού Αθλήματος ΤΑΕΚ Βοτό. Αθλητικός σύλλογος ΤΑΕΚ Βοτό Δράμας, ΖΕΝ. Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μηνιαία συνδρομή μόνο 35 ευρώ το μήνα.
Ανδρικές κωμώσεις Εύη. Ανδρικό κούρεμα, μόνο 6 ευρώ. Έκπτωση 20% σε πολυτεχνούς και φοιτητές. Κωμώσεις Εύη. Απέναντι από τα δικαστήρια. Στη Δράμα. Και τώρα, επιτέλους, ήρθε η ώρα που μπορείτε να καλείτε στο 37-378 για να παίξουμε. Α, ήδη έχω ακούσει το τηλέφωνο. Ακούω και καταφωνεί και το πουλί. Οπότε να μην ξαναπούμε τα δώρα. Σίγουρα θα τα έχει ακούσει. Θα τους τα πούμε μετά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σας. Καλησπέρα. Άννα. Ιωάννα. Άννα. Άννα, από πού παίρνεις? Από Δράμα. Από Δράμα. Ναι. Μπορείς να μας ακούς από το τηλέφωνο και να χαμηλώσεις την τηλεόραση? Βεβαίως. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε? Πάμε να παίξουμε. Άννα, σε βλέπω πολύ αποφασισμένη. Ναι. Και Ράτη. Είμαι αποφασισμένη να κερδίσω όλα τα δώρα. Την προηγούμενη Τετάρτη έπαιξα πάλι και κέρδισα το παιδικό άλμπουμ για την κόρη μου. Μπράβο. Με ποιο παιχνίδι θέλεις να παίξουμε? Είναι η τυφλόμυγα, ο αναγραμματισμός. Και έχουμε, ναι, τυφλόμυγα, αναγραμματισμός και το ταμπού, τη λεξούλα που λένε τα παιδάκια. Πάμε με τη λεξούλα που λένε τα παιδάκια. Πάμε να δούμε. Βόδι δεν είναι, κέρατα έχει, γραμματικός δεν είναι, γράμματα. Θα το ξαναβάλουμε, άμα μην ανησυχείς, γιατί ούτε εγώ ακούω τι λέει. Ξανά πάμε με ήχο αυτή τη φορά από το κοντρόλ, να μην μπω μέσα. Και δυναμώνω λίγο τον ήχο της τηλεόρασης. Πολύ ωραίο πλάνο αυτό, μου αρέσει. Βόδι δεν είναι, κέρατα έχει, γραμματικός δεν είναι, γράμματα γράφει, σπίτι φορά, εγκουβαλά είναι και πολύ σαλιάρικο. Είναι σαλιγκάρι. Ναι, Άννα, είναι το σαλιγκάρι. Μπράβο, Άννα. Και χωρίς βοήθεια, πάμε να δούμε το λόγο, δια του λόγου του αληθές. Είναι το σαλιγκάρι. Μπράβο, Άννα. Τι θα ήθελες από τα δώρα μας? Το ρολόι θέλω. Το ρολόι, για να το δείξουμε το ρολόι από τον κύριο Πετρά Ηλία, να σου το δείξουμε κιόλα. Τώρα, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Το πήρες, ε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Με γεια σου. Ευχαριστώ. Να κάνω μια ερώτηση. Πες μας. Ρε Συντέπη, κάποτε έβγαζες και παπουτσάκια από την Μπάρμπαρα για τα παιδάκια. Και παπουτσάκια θα έχουμε. Προσεχώς, προσεχώς. Ρουχαλάκι για παιδάκια. Έγινε. Άννα, παπουτσάκια κοριτσίστικα ή αγορίστικα? Κοριτσίστικα. Τι νούμερο? 22 φοράμε. Λοιπόν, θα σου έχω παπουτσάκια κοριτσίστικα νούμερο 22. Στο άμεσο μέλλον. Την Τετάρτη, έτσι. Θα είμαι εδώ. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρκεί να κερδίσεις, που θα κερδίσεις, εγώ σε βλέπω, να έχεις αέρα. Ευελπιστώ και το μανικιούρ θα το πάρω για τα Χριστούγεννα. Αν δεν το πάρει κανένας άλλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό για απόγευμα. Τη συμμετοχή. Περιμένουμε, το σβήνουμε το ρολογάκι. Περιμένουμε. Α, έμεινε στη γραμμή να αφήσει το. Έχουμε το τηλέφωνό της. Τα τηλέφωνα χτυπάνε. Έχουμε, είδατε, και παραγγελία, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό δεν ναι, είναι ναι, πολύ. Ναι, θέλουμε ναι, κοριτσίστικα παπουτσάκια. Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Πεις. Πάρτε και πείτε ότι. Ναι. Πάρτε και πέστε ότι εγώ θέλω ένα παντελόνι τζιν. Να ξέρουμε κι εμείς τι να πάμε να σας φέρουμε. Γιατί ναι. δεν μια ξέρουμε. Μια κατσαρόλα. Μια κατσαρόλα, ένα τηγάνι, ένα χαλί, ένα αυτό, ένα εσώρουχο, ένα στιθό δεσμό. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι τα δώρα θα έρχεστε, θα τα παίρνετε, θα τα πάρετε. Γιατί μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, όποιος δεν το πάει στο μαγαζί που έχει κερδίσει το δώρο, το χάνει. Γιατί. Έχουμε άλλες κληρώσεις, έχουμε άλλα δώρα. Οπότε στις 4 Δεκεμβρίου θα γίνει η κλήρωση, εσείς που κερδίσατε το Νοέμβριο, από το Σέρες Travel, ένα τριήμερο στον Πάνσκο, σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας? Λένα. Λένα από. Δράμα. Χαλίκι που πηγαίνω εδώ είμαστε, στον δρόμο. Εδώ γείτονες? Ναι, περνάμε από εκεί κάθε μέρα. Λοιπόν, Λένα η γειτόνισσα. Λένα, μας παρακολουθείς, πώς σου φαινόμαστε? Πάρα πολύ καλή. Και αυτή την ώρα είχα δουλειά και δεν έχω φύγει από την τηλεόραση καθόλου για να σας δω. Μπράβο, ρε Λένα. Μ' αρέσουν τα θέματά σας.
Και εμείς χαιρόμαστε όταν παίρνετε και συμμετέχετε στα παιχνίδια μας. Με ποιο παιχνίδι θα παίξουμε, Λένα? Έμεινε ο αναγραμματισμός και δύο τυφλόμυγες. Αναγραμματισμό. Πάμε να δούμε τον αναγραμματισμό μας. Αυτό το πλάνο δεν μ' αρέσει και που δείχνει. Πάμε από εκεί. Με πες τόσο κοντά. Είσαι πάρα πολύ κοντά. Πολύ αφράτη. Εύκολο είναι. Λάουρφα. Ναι, τώρα εγώ αυτά μ' αρέσουν, αλλά δεν ξέρω, τώρα μπερδεύτηκα. Έλα, είναι πολύ εύκολο. Να σε βοηθήσω. Ναι. Πολύ μικρή βοήθεια, ε. Ναι. Είναι κόκκινο. Νουφαρά. Όχι. Ναι. Όχι. Όχι, όχι, να το... Αφού λάουρφα λέει, πώς θα είναι νουφαρά. Ναι, 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 μπερδεύτηκα. Μία ακόμα λέξη θα πεις. Έλα. Έλα. Έλα, είναι γευστικό. Αυτό τώρα δεν είναι και βοήθεια, όλα γευστικά είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω μπερδευτεί. Δεν πειράζει την άλλη. Μία άλλη φορά, Λένα. Γεια σου, Λένα. Γεια σου, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Να δούμε ποια ήταν η σωστή απάντηση. Φράουλα. Φράουλα. Μ' αρέσει, είναι λέει, πολύ γευστικό. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Δεν είπες είναι κόκκινο, ναι, σαφώς. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, για να τη βοηθήσουμε τη γυναίκα, αλλά δεν έκανε. Ναι, αλλά είναι κόκκινο, θα μπορούσε να είναι αντικείμενο, θα μπορούσε να είναι, κατάλαβες, ενώ έτσι γευστικό. Εντάξει, είναι κάτι που τρώγεται. Μπορούσε, ναι, να... Κατάλαβες. Ναι, σωστά. Και προσδιορίσεις ότι τρώγεται. Και εγώ πόντιος είμαι. Άμα έλεγες και εσύ με φράουλα και σαντί, αυτό πώς είναι, με σαντί. Πρέπει. Και εγώ πόντιος είμαι και έχω λίγο βάρος ναι, κι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε άλλες δύο γραμμούλες για να συμμετέχετε στα παιχνίδια μας. Γεια σας. Γεια σας. Είσαι η... Η Λένα είμαι πάλι. Μπορώ να παίξω με την τυφλόμυγα. Α, η ίδια. Η ίδια. Η ίδια. Ναι. Τυφλόμυγα. Όχι, δεν γίνεται. Όχι, βρε Λένα μου. Καλά, σε άλλη εκπομπούλα. Εντάξει, εντάξει, την επόμενη. Έγινε, εντάξει. Έγινε, γεια σου. Πάλι δεν μπορούν να πιάσουν και αυτοί ακριβώς την ίδια στιγμή. Θα κάνετε εξακρίβωση, βρε μέσα, στοιχείων, πριν βγάλει τον τηλεθεατή στον αέρα. Επίσης, έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, το «Πιάστε τους με ελληνικά». Με ελληνικά. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σου. Δέσποινα. Δέσποινα από... Δράμα. Δέσποινα από Δράμα. Πόσο χρόνο σας ακούω, μικρούλα? Ναι, είμαι αρκετά μικρή, είμαι 14,5. Σας είπα τώρα. Μας δεν είπε η μαμά μου και πήρα. Μπράβο. Δέσποινα, είμαστε και συνονόματες. Μας μείνανε δύο τυφλόμυγες. Η μία είναι η δική μας η τυφλόμυγα που θα παίξει ο Κωστής και μία λέει ο Κωστής θα μας κάνει τυφλόμυγα για να παίξω εγώ και ο Ηλίας. Ποια διαλέγεις από τις δύο? Εσείς και ο Ηλίας. Άρα αυτό που θα μας κάνει ο Κωστής. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μην τηλεφωνείτε. Μόλις κλείσει το τηλέφωνο η τηλεθεάτρια, γιατί ακούω μέσα σπάσαν τα τηλέφωνα, θα φέρεις τα δύο τα... Μάλιστα. Θα σηκωθείτε. Α, θα πάτε εκεί, βέβαια. Θα πούμε εκεί. Καλέ, ξέχασα. Λοιπόν, Δέσποινα, τώρα τι θα κάνουμε εμείς εδώ. Θα κλείσουμε τα μάτια μας, ο καθένας μόνος του. Ποιο χρώμα θες? Το μπλε. Το μπλου. Μην τον αφήσεις μόνο του, για δες κιόλας να μην βλέπει, γιατί αυτός βλέπει. Θα κάνουμε και στροφή του κεφαλιού δεξιά. Δεν μπορώ να έρθω μπροστά τώρα για να κάνω εγώ... Ο Ηλίας βλέπει. Εγώ δεν βλέπω, όχι, παιδιά, τίποτα. Βλέπεις, βλέπεις, Ηλία. Και σούρωσε, τώρα... Σούρωσε λίγο το μαντήλι, εδώ. Έλα, καλέ, κάντο να εσύ. Έλα, δεν θα σε ματιάξω. Έλα. Πού είσαι, εδώ. Τι είναι αυτά? Εγώ δεν βλέπω το... Δηλαδή, δεν βλέπω. Όταν λέμε δεν βλέπω, δεν βλέπω. Και τι θα κάνουμε τώρα, Κωστή? Πάρε αυτό το στυλό. Κράτα το καλά. Ανοιχτός είναι. Ναι, βέβαια. Κλειστό δεν θα στο δίνω. Μην γράψουμε στο τραπέζι του ανθρώπου. Όχι. Και?
Εδώ, λοιπόν, είναι, εδώ είναι το κέντρο. Εδώ. Δέσποινα, σε ποιον από τους δύο ποντάρεις ότι θα νικήσει. Εδώ. Εδώ, εδώ είναι το κέντρο, να ξέρεις. Ηλία, εδώ, κράτα καλά το στυλό, εδώ είναι το κέντρο. Θα κοιτάμε εμείς ευθεία, ηλία, δεν κοιτάς κάτω. Ναι, κάτω δεν θα κοιτάτε. Ωραία. Θέλω να κάνετε από μία κότα. Ο χρόνος, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Μέτρα εσύ, γιατί δεν έχουμε ρολόι. Κότα. 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 Τώρα κάπου εδώ ενώνεται. Λυρί, εδώ. Πόδια, εδώ. Μια κότα στρούμπουλη και εδώ κάπου είναι το φτερό της. Τελείωσα εγώ. Κι εγώ. Ωραία, μπορείτε λοιπόν, να βγάλετε την τα... καλύτερη κότα, η καλύτερη κότα κριτής θα είναι ο, ο Κωστής. Παιδιά, πρέπει, να... ακούς, πρέπει να κερδίσω λόγο μεγέθους. Εγώ, ακούς. Ντέπι, ντέπι, Ηλία. Εδώ, έτσι. Αυτό και σαν ζω... όχι σαν ζω. Κάτσε, της ντέπης. Της ντέπης. Δεν φαίνεται. Παιδιά, δεν φαίνεται. Κρίμα. Γιατί δεν φαίνεται. Γιατί δεν φαίνεται. Παιδιά, εγώ με τα συγχωρίζω, να μια κότα έκανα. Ο πολύ ωραία. Έκανε... εγώ έκανα πουλάκι. Το πουλάκι της κότας. Πουλάκι, ένα μικρό. Μάτι η κότα. Να η κότα μου, ο Θεός να την κάνει. Αν είχε και μάτι ήταν καλή. Μωρέ, πού να το έβαζα. Εντάξει, το ένα πόδι εδώ το... και του Ηλία. Το... η μέλισσα με πόδια κότας. Μπράβο. Οπότε κέρδισε Δέσποινα. με την αξία σου δηλαδή, ε. Και τι, και τι δωράκι θα επιλέξεις, Δέσποινα. Βασικά τι έχει μείνει, γιατί πριν λίγο ήρθα και βλέπω. Α, να σου τα ξαταπούμε. Πολύ ευχαρίστως. Ένα ημιμόνιμο μανικιούρ από το Royal Spa Center. Από τον κύριο Ραμφόπουλο Θεολογίδη, τάπερ φύλαξης φαγητού, ένα άρωμα από το Aromance, ένα τοπάκι από τη Μαρία Σαραφίδου, μία γραβάτα από τα Φένιξ, από τα Vita Plus έχει οξυγονοθεραπεία, αποτρίχωση σώματος κτλ. Έχει μία θήκη από ένα κινητό, για ένα κινητό από το Constantine Stores GR και κεράσματα ένα κιλό από το ζαχαροπλαστείο Σπύρος. Θα ήθελα το άρωμα. Το άρωμα. Δικό σου, το όνομά Δέσποινα. Σου. Δέσποινα. Μένεις στη γραμμή, μένεις στη γραμμή, αφήνεις τα στοιχεία σου και να έρθεις να το παραλάβεις γιατί θα μπαίνεις στην κλήρωση και για το ταξίδι το τρίμερο στον Πάνσκο. Από πού είναι το άρωμα? Από το Aromance. Aromance, όχι, θα έρθεις εδώ στην Άλφα τηλεόραση να παραλάβεις το... ναι. Την καρτούλα. Εντάξει. Εντάξει, γεια σου από εμάς. Τι πράγμα κι αυτό. Και έχουμε ακόμη ένα... έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι. Χτυπάνε εγώ τα τηλέφωνα, τα ακούω. Θέλω να πω ότι στις 4 Δεκεμβρίου, αυτοί όλοι που παίξατε και κερδίσατε μέσα στο Νοέμβριο, θα κάνουμε μία κλήρωση εδώ μπροστά σας για να κερδίσετε το τρίμερο στον Πάσχο. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Ποια κυρία. Περνάμε πολύ καλά. Και εμείς μαζί σας. Ναι. Ποια κυρία είστε. Είμαι η κυρία Ευαγγελία και τηλεφωνώ από το Μιλοπόταμο. Α, η κυρία Ευαγγελία. Ευαγγελία από το Μιλοπόταμο, τα φιλιά μας στο Μιλοπόταμο. Καλησπέρα, ναι, κυρία Ευαγγελία. Κυρία Ευαγγελία, έμεινε μόνο ένα παιχνιδάκι. Ναι. Η τυφλόμυγα. Ναι. Που θα βάλουμε μία διαδικασία στον κύριο Κωστή τώρα που μας έκανε την έπληξη με τις κότες. Ναι, ναι. Θα κλείσω εγώ τα μάτια του κυρίου Κωστή. Περάστε, κύριε Κωστή, δανεικά είναι αυτά. Από εδώ πέρα στο τραπεζάκι, σας παρακαλώ. Ναι. Όχι, θα παίξει ο Κωστής μόνος του. Ναι. Να δεις τι θα σε κάνω εγώ τώρα. Πρόσεχε. Πουλάκι μου. Τι χαρά που έχω. Κάτσε. Θα τον δέσω τα μάτια, να πάει κάποιος κύριος να φέρει αυτό που έχω μέσα. Δεν φαντάζομαι να βλέπεις, όχι, δεν βλέπω Ηλία, καθόλου. Να τον βάλω και τους δύο τις μαντήλες. Εκείνη και τον βάλω και τις δύο. Μα δεν βλέπω καθόλου, με έχεις στραβώσει. Ναι, για να μην βλέπεις. Μα πονάτε τα μάτια μου, με έχετε σφίξει εδώ τα μάτια. Έλα, μην κρυμμένεις. Τώρα τόσο
Γιατί εγώ σου έβαλα και τα δύο. Έλα, εμείς ήμασταν δύο. Το ένα. Γιατί? Το ένα. Πάλι κλαίω. Α, τώρα τι θα κάνω όμως, μη κοιτάς. Μα δεν κοιτάω. Μα δεν βλέπω. Λοιπόν. Δεν βλέπω. Δεν θα γυρίσει το κεφάλι, σε μένα θα κοιτάς. Γιατί από κάτι μπορεί να βλέπει. Θα κοιτάς εδώ. Ναι, δεν βλέπω σου λέω. Ευαγγελία, εγώ εδώ πέρα, ναι, ναι. Όχι ότι δεν θέλω να κερδίσεις. Πάμε πιο πίσω ένα βήμα. Εδώ, μη κοιτάς. Δεν κοιτάω. Εδώ μέσα στα μάτια θα μη κοιτάς. Εδώ θα κοιτάω. Λοιπόν, έτσι. Εδώ έχει τρία πιατάκια. Ωραία. Μέσα έχουν κάτι. Κάτι θα έχουν, φυσικά. Θα βάλεις το χέρι σου, ναι. Και θα μας πεις τι είναι το καθένα. Ναι. Ευαγγελία. Ναι. Έχει το δικαίωμα να σου κάνει μία ερώτηση και να τον βοηθήσεις, χωρίς βέβαια να πεις τι είναι αυτό το όνομα αυτού που πιάνει, έτσι. Α, να μην το πω. Όχι, δεν θα πεις το όνομα. Εντάξει. Θα χάσεις, δηλαδή, αυτομάτως. Ναι. Αλλά μπορεί να σου κάνει, να ζητήσει μία βοήθεια από σένα και να την έχει. Να κάνεις μία ερώτηση στην τηλεθεάτρια. Το αντιλαμβάνομαι. Πάμε στο πρώτο πιατάκι. Εδώ, καλά ήσουν. Εδώ. Καλά, βρετήσκω στο μαγειρίκι σου, δεν είναι γυάλα. Εμένα θα κοιτάς. Μα θέλω εδώ, να το μυρίσω, να δω. Όχι, δεν είναι οσμή, είναι τυφλόμυγα. Εδώ, πιάστο αυτό. Άμα το μυρίσω και εγώ το βρίσκω. Αυτό είναι ρόδι. Μπράβο, ρε Κωστήρε. Καλά πάμε, Ευαγγελία. Ναι. Για πάμε στο δεύτερο εδώ. Αυτό είναι μπαμπά. Στάσου να σκουπίσω το χέρι μου έτσι να το κλείνω. Πού, εδώ. Εδώ, χούφτος του. Με την ησυχία. Αυτό είναι κηδόνι. Δεν υπάρχεις, μιλάμε. Δεν υπάρχεις. Μπράβο, Κωστή. Και αυτό τώρα είναι λίγο. Σε αυτό πρόσεξε. Γιατί μοιάζει με κάτι άλλο, αλλά δεν είναι από αυτό. Αλλά είναι κάτι άλλο. Αλλά είναι κάτι άλλο. Για πιάσει εδώ. Πού. Εδώ, χούφτος εκεί εδώ. Αυτό είναι λωτός. Δεν υπάρχει. Παιδιά, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει, τελείωσε. Στην τυφλόμυγα, εσύ αν θα βάζουμε σε αυτά τα αντικείμενα. Ευαγγελία, είναι ο άνθρωπός σου. Δηλαδή, ο άνθρωπος τσάκα-τσάκα και χωρίς. Ευχαριστώ. Ναι. Τι δώρο θέλεις από τα δώρα μας, ποιο δώρο σε ενδιαφέρει. Ποιο έχετε, ποιο θέλετε. Δεν θυμάμαι τι, ποιο θέλετε. Έχει ένα ημιμόνιμο μανικιούρ από το Royal Spa Center. Έχει τάπερ φύλαξης φαγητού από το Ραμφόπουλο Θεολογίδη. Έχει μία γραβάτα από το κατάστημα Φένιξ. Ένα τοπάκι από το κατάστημα της κυρίας Μαρίας Σαραφίδου. Έχει μετά από το κέντρο αισθητικής Vita Plus διάφορα δώρα για μασάζ αποτρίχωση. Και το έχει άρωμα, μία έτσι. Το άρωμα το πήρε έχουμε η κοπέλα. Έχουμε 10 αρώματα. Α, επίσης και ένα άρωμα, άμα θέλετε, από το Aromance. Και κεράσματα, ένα κιλό από το ζαχαροπλαστείο Σπύρος. Και επίσης μία θήκη κινητού από τα Constantine Stores GR. Ανάλογα με το κινητό το δικό σας θα την προσαρμόσετε, έτσι. Θα ήθελα τα τάπερ από τον κύριο Ραμφόπουλο. Δικά σας τα τάπερ, τα έχουμε τιμοπαράδοτα εδώ στην Αλφα Τηλεόραση. Ναι. Μπορείτε να έρθετε να τα παραλάβετε. Να από εδώ να τα πάρετε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθετε σύντομα να τα παραλάβετε, γιατί είπαμε ότι στην μεθεπόμενη εκπομπή θα κληρωθείτε εσείς που έχετε κερδίσει. Πρέπει να αφήσετε τα στοιχεία σας για ένα ταξίδι για στο. Και επίσης μένετε στο κοντρόλ. Θα σας πούμε εμείς γεια σας, εσείς αφήσετε τα στοιχεία σας στο κοντρόλ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, χίλια ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας, και εμείς ευχαριστούμε. Τι πολλά καλή είπα. Πολύ, ναι. Δηλαδή πολύ. Τώρα, ρε φίλε. Ναι. Τα είδε από πριν τα φρούτα. Καλέ, δεν τα είδε. Δεν είδα τίποτα, σας ορκίζομαι. Και άμα σου πω τώρα από κάτω, δεν αφού την έτσι τον είχα. Δεν... Να σου πω το μόνο λίγο που... Λωτός, ρε, εσύ πώς τον βρήκες, μόλις ρε, μόλις τον έπιασα, το κατάλαβα αμέσως ότι είναι λωτός. Αλλά μόλις το τσουνί από πάνω. Το τσουνί ήμουν 100%. Το κηδόνι, καλά, χωρίς καμία αμφιβολία ότι ήταν κηδόνι. Λίγο στα σπυριά από το ρόδι. Ναι, φάνηκε και ότι σκέφτηκες. Σκέφτηκα, αλλά πιάνοντάς το, είδα τη μητούλα από πίσω πώς πάει. Τι σκέφτηκες, τρώω... αρχή, ότι μπορεί να είναι εγώ. Με τι σου έμοιαζε. Όχι, δεν μου ήρθε ακόμα κάτι. Δεν έβαλα κάτι άλλο στο μυαλό μου ότι είναι κάτι άλλο πλην του ροδιού. Αλλά προσπαθούσα να εντοπίσω τι είναι. Μάλιστα. Ξέρεις, θα κάνουμε πολλά τέτοια. Θα κάνουμε και με ζωντανούς οργανισμούς. Α. Θα το πάμε πιο... Βέβαια. Θα βάλω εδώ τα παιδιά από την Αλφα Τηλεόραση. Ο ένας θα μαζέψει αράχνες. Ο άλλος ακρίδες. Ο άλλος σκουλίκια. Ο άλλος δεν καταρίδες. Τα λένε αυτά, δεν τα λένε. Όχι, τους τα λέω έτσι γιατί και οι δύο κάνουν όλοι. Γι' αυτό θα σου φέρω εγώ πράγματα, μην ανησυχείς. Φέρε μας.
Έχεις εκεί πέρα ένα κτήμα. Θα σου φέρω, μην ανησυχείς. Θα κάνεις καρτέρι. Στην αυλή του Παραδείσου θα φέρει από εκεί πράγματα για να καθόμαστε μετά να βάζουμε το χέρι μας, να ψαχνόμαστε τι είναι. Και εσύ γιατί είσαι εδώ, θα κάνουμε ένα, με συγχωρείτε και όλα δηλαδή, ένα σύντροφο διαφημιστικό διάλειμμα και περνάμε μετά να δούμε τη γυμναστικούλα μας, γιατί κάναμε και αυτό το TRX μάντες αιώρησης κοινώς και ένα αστείο βιντεάκι με κάποιες κυρίες που είναι λίγο πιο εύσομες από μένα. Κλίμα Τέκνικ Γαϊτατζής. Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική τεχνολογία Zubadan. Αγγλίες θερμότητας Daikin υψηλών θερμοκρασιών για εγκατάσταση σωμάτων. Για μέγιστη οικονομία στη θέρμανση έως 80% χωρίς μετατροπές στην εγκατάσταση. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός Giacomini. Λέβητες ξύλου Διάντρους. Λέβητες ξύλου πυρόλυσης Άστρα. Δοχεία αδρανίας Κοσμοσολάρ. Λέβητες και σόμπες Πέλετ, Εράτο και Ρετ. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζος. Κλιματιστικά μηχανήματα των κορυφαίων κατασκευαστών Mitsubishi Electric, Daikin, Inventor, τεχνολογίας Inverter μέγιστης ενεργειακής απόδοσης 3α. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης με τους κορυφαίους θερμοπομπούς και ηλεκτρικούς λέβητες Dimplex Siemens. Κλιματέκνικ Γκαϊτατζής. Το όνομα που υπογράφει εδώ και 25 χρόνια τη θέρμανση και τον κλιματισμό. Ταβέρνα Πέπε. Ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Ένας χώρος φτιαγμένος με πολύ μεράκι. Παραδοσιακά πιάτα μοναδικής γεύσης, ποιότητας και τιμής. Οικογενειακή ταβέρνα Πέπε. Όαση γεύσεων αλλά και ομορφιάς. Παιδική χαρά και τεράστιος χώρος για παιχνίδι. Άψογη εξυπηρέτηση και μοναδικές γεύσεις από τόπια κρέατα, φρέσκο ψάρι και σπιτικές σπεσιαλιτέ. Κότσι, κατσικάκι, ρολό κοτόπουλο και κοκορέτσι. Ταβέρνα Πέπε. Στην άκρη της Προσοτσάνης. Προορισμός για καλοφαγάδες. Θέλετε να φάτε κάτι ελαφρύ και νόστιμο, αλλά ταυτόχρονα υγιεινό και γευστικό? Κοτόπουλα Light. Στο νέο μας κατάστημα στην Πατριάρχου Διονυσίου 7 μπορείτε να απολαύσετε ελληνικά κοτόπουλα στα κάρβουνα, κοτοσουβλάκι, κοτοσνίτσελ και κοτοφτερούγες, συνοδευόμενα από χειροποίητες σαλάτες και φρεσκοκομμένα λαχανικά. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. Κοτόπουλα Light. Οι κοτονοστιμιές που ξετρελαίνουν μεγάλους αλλά και μικρούς. Πατριάρχου Διονυσίου 7 στη Δράμα. Τηλέφωνα για παραγγελίες 25210-33079. Τώρα στο Royal Spa Center αποκτήστε το μαύρισμα που επιθυμείτε μόνο με 1€ το λεπτό και στο μισό χρόνο. Όρθιο Turbo Solarium μοναδικό στη Δράμα. Σούπερ προσφορά. Με 50€ αγοράζετε 60 λεπτά σολάριου. Royal Spa Center και για τα νύχια σας. Το πιο εξελιγμένο μανικιούρ πεντικιούρ. Βιολογικό τζέλ, ημιμόνιμο μανό, χτιστό τζέλ με extreme design και νηφικό design. Royal Spa Center. Αντιγυραντική περιποίηση και σύσφιξη προσώπου με βιταμίνες α, σ, ε και φυσικά αντιοξυδοτικά. Το πιο εξελιγμένο τεχνολογικό μακιγιάζ στον κόσμο, ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πακέτο γνωριμίας, περιποίηση προσώπου και δώρο μακιγιάζ από 70€, τώρα μόνο 50. Ανοιξιάτικες προσφορές περιποίησης σώματος. Χαμάμ, peeling και λασποθεραπεία από 70€, τώρα μόνο 50. Πακέτο αδυνατίσματος με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα. 8 επισκέψεις μόνο 400€ και δώρο 5 ακόμη επισκέψεις. Royal Spa Center. Η ομορφιά σας είναι δική μας υπόθεση.
Λοιπόν, και περνάμε γρήγορα, αφού αναχάπαρα, πώς το είπες. Όλο ξαφνικά με βγάζετε. Αναχάπαρα. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι με τις κυρίες τις λίγο πιο εύσομες από μένα. Να πά. Ναι, πάμε. Είναι ρατσισμός. Γιατί? Από ποιον ρατσισμός? Μόνο χοντροί χορεύουν έτσι δηλαδή, οι αδύνατοι δεν χορεύουν. Όχι βρε παιδί μου, εμείς τώρα αυτό ξέρεις γιατί το δείξαμε το βίντεο. Όχι. Γιατί παρακάτω έχουμε γυμναστική και πρέπει να δείξουμε πώς θα τα χάσουμε αυτά τα κιλά. Αυτοί οι άνθρωποι κούκλα μου, πού να κάνουν. Το παράδειγμα. Ατυχές το παράδειγμα. Ατυχές, ναι, ναι, πού ναι. Να κάνουν γυμναστική αυτοί γιατί οι άνθρωποι. Γιατί ρε δίδεις τσαχπινιά και χάρη. Γιατί είναι ευκίνητοι ήταν οι περισσότεροι από αυτούς. Μα δεν χρειάζεται. Από αυτό που περισσεύει τα ζελέ. Δεν κάναν τίποτα, ε. Σου δίνει την αίσθηση του ζελέ. Οπότε δεν ξέρω στη οι ίδιοι κάνουν γυμναστική με την κοπέλα. Αυτό, ποιοι ίδιοι με την κοπέλα. Αυτή που μαζεύει. Αυτό που θα δούμε, όχι, καμία σχέση. Α, είπαμε πως είναι χοντροί, εύσομοι δηλαδή. Και καταγυμναστική ναι, για και εγώ χοντρός είμαι, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Τι λες καλέ, Ηλία, εμείς τώρα που τους, είδαμε, που τους είδες αυτούς δεν νιώθεις έτσι τώρα, άμα κάνουμε παρέα όχι. Και λέγαμε σε αυτούς τώρα εμείς ότι είμαστε χοντροί, θα έλεγε σόπα καλέ, και εσύ. Να, αυτό, είναι, να σε κάνεις, αυτό είναι ρατσισμός τώρα. Λάθος παρέες κάνουμε. Βγαίνουμε με αυτούς τους εδώ και μας λένε άντε μωρέ, έχετε και τα κιλάκια σας. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Ας το σκεφτούν αυτοί που έχουν πρόβλημα. Καλά, δεν είστε. Εσείς είστε φυσιολογικοί. Το εσείς δεν κατάλαβα. Εμένα τώρα γιατί με έβαλες. Α, μιλάς στον Ηλία στον πληθυντικό διότι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα το γνώρισα. Το επίπεδο μας είναι και. Σε αυτήν την εκπομπή είναι υψηλό το επίπεδο. Σωστά, σωστά. Άλλωστε πρέπει να κρατάμε. Ποντιακά και το εσείς. Και μετά το τουρκικό. Όταν μιλάμε ελληνικά, μιλάμε ελληνικά. Όταν μιλάμε ποντιακά, αφού η καταγωγή. Δεν μπερδεύουμε τις γλώσσες.
δεν τις μπερδεύουμε. Αγάπη να υπάρχει, δεν πειράζει. Δεν θα κάνουμε σαν τους ξένους που πάνε 5 χρόνια έξω και μετά λένε πώς το λέτε εσείς. Πώς το λέτε εδώ στην Ελλάδα. Σαλάμι. Πάμε να δούμε λοιπόν και πώς μπορούμε να χάσουμε τώρα, αν όχι αυτά τα κιλά. Κάποια κιλά έτσι που έχουμε παραπανήσια με γυμναστική. Μάθαμε για ένα καινούριο είδος γυμναστικής και ήρθαμε εδώ στο Στέλιο τον Καμπουρίδη, είναι personal trainer, για να μας εξηγήσει για αυτούς τους ημάντες αιώρησης. Δεν ξέρω αν και δεν τα λέω και πολύ καλά, θα μας πει ο ίδιος. Γεια σου Στέλιο. Γεια σας. Ημάντες αιώρησης, πολύ καλά το είπες, Δέπη. Είναι είδος λειτουργικής άσκησης, η οποία έχει ελευθερία κινήσεων, γυμνάζει το σώμα σε όλα τα επίπεδα, με το πιέο, εγκάρσιο, βελιέο, στα σχήματά τους και δεν έχει περιορισμό πουθενά. Έτσι, μας δυναμώνει, μας βοηθάει να κάνουμε καλύτερα κορμιά σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Όταν λες λειτουργική, εννοείς λέγεται λειτουργική γιατί γυμνάζει όλο το σώμα? Όχι, λειτουργική άσκηση ή functional training, όπως λέμε στα αγγλικά, είναι η άσκηση που προσομοιώνει σε κινήσεις που κάνουμε με το σώμα μας στην καθημερινότητα, τις κάνουμε σε είδος άσκησης. Θα το δούμε και αργότερα, θα σας το δείξω, θα σας εξηγήσω τι θέλω να πω για να το καταλάβετε καλύτερα. Να το δούμε καλύτερα στην πράξη. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με τον Βλαδίμερο, ο οποίος θα εκτελέσει κάποιες ασκήσεις στο TRX, στους σημάντες αιώρησης. Και αφού κάνουμε το ζέσταμα, θα μπούμε στο κυρίως, στην κυρίως προπόνηση για να καταλάβετε τι θα πει και η λειτουργική άσκηση και πώς γυμναζόμαστε σε όλα τα επίπεδα χωρίς περιορισμούς. Γεια σου Βλαδίμηρε. Γεια σας. Ασχολείσαι πολύ καιρό με το, πώς το είπαμε, λειτουργική άσκηση. Με τους σημάντες αιώρησης, αυτό το θυμάμαι. Με τους σημάντες αιώρησης ασχολούμαι εδώ και μισό χρόνο. Είναι μια πάρα πολύ καλή γυμναστική και βοηθάει σε όλο το σώμα γενικά, για λειτουργικά. Αυτό όλο που βλέπω εγώ από εδώ, το έκανες? Περισσότερο ναι. Να το έχω υπόψη μου. Κοπηλιατική σε 45 μοίρες, για ζέσταμα να προετοιμάσουμε λίγο το σώμα μας, να είναι ζεστό. Βλέπετε το σώμα είναι στην ευθεία, πρέπει να είναι σφιγμένη η κοιλιακή, σφιγμένα τα πόδια, σφιγμένη η ραχαία, στην ευθεία το σώμα, να μην πέφτει κάτω η λεκάνη μας, για να αισθάνομαι αυτό το σώμα. Γυμνάζουμε τα μπράτσα, τους ώμους, την πλάτη, τους κοιλιακούς, γλουτούς, πόδια, γενικά όλο το σώμα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν αφήνουμε κάποιο μη που να μην ενεργοποιηθεί και να μην δουλέψει σε αυτό το είδος την άσκηση. Προσέχουμε να μην τεντώνουμε πάρα πολύ τα χέρια μας πάνω στους σημάντες και γενικά να μην έχουμε την ένταση στις αρθρώσεις. Και όταν ανεβαίνουμε πάνω, προσέχουμε να μην χαλαρώσουν οι σημάντες και χάσουμε την ένταση της άσκησης. Πάμε λίγο ακόμα. Μπορούμε να δουλέψουμε με επαναλήψεις ή με χρόνο, ανάλογα το επίπεδο του κάθε ασκούμενου. Νομίζω ότι θέλει και συγκέντρωση. Φυσικά, ναι. Δεν είναι τόσο εύκολη η άσκηση. Όπως βλέπετε, οι κινήσεις που περιγράφουμε εδώ δεν μπορούν να βγουν από μια μηχανή. Από ένα συμβατικό όργανο γυμναστικής θα είναι λίγο δύσκολο. Ωραία, σήκω πάνω. Τώρα δουλέψαμε την πλάτη, τους ώμους, τους δικέφαλους, κοιλιακούς, ραχαίους, τετρακέφαλους, γλουτούς, γενικά όλο το σώμα, έτσι. Δεν μπορεί να πιάσει κάποια άσκηση, κάποιο συμβατό όργανο γυμναστικής τόσα πολλά μέρη. Εντάξει. Πάμε να δουλέψουμε λίγα πόδια, να κάνουμε καθίσματα. Δουλεύουμε πόδια, τετρακέφαλους, μοιραίους δικέφαλους, γλουτούς. Στέλιο, σμιλεύει το σώμα απλά ή μπορεί και η και λίπος από κομμάτια? Και τα δύο. Όταν αυξάνεται η μυϊκή μάζα σε ένα σώμα, Δέπη, να ξέρεις, ο μεταβολικός ρυθμός ανεβαίνει. Συνεπώς έχουμε παραπάνω καύσεις και μειώνει το λίπος. Όσο δηλαδή μυϊκή μάζα έχουμε μέσα στο σώμα μας, τόσο καλύτερα δουλεύουμε. Και
Το συνιστώ για τις γυναίκες, γιατί εσείς οι γυναίκες έχετε προβλήματα αργότερα σε κάποιες ηλικίες με οστεοπόρωση, με διάφορα ορμονικά προβλήματα λόγω της εμμηνόπαυσης και αυτά. Θα πρέπει να προπονήσετε με αντιστάσεις οπωσδήποτε, γιατί θα σας βοηθήσει να κρατήσετε γερή οστική μάζα και μυϊκή μάζα. Επειδή κάθε χρόνο ο άνθρωπος χάνει 1% της μυϊκής του μάζας, θα πρέπει να την προσέξουμε όσο μπορούμε πιο πολύ. Κάθε χρόνο όσο κάθε περνάει. Χρόνο. Μετά τα 25 που ξεκινάει η διαδικασία της γύρασης, κάθε χρόνο χάνουμε 1% της μυϊκής μας μάζας. Όσο πιο προχωρημένος είναι ο ασκούμενος, τόσο πιο πολύ, πιο δύσκολη μπορεί να κάνει την άσκηση. Μπορεί όταν σηκώνει το πόδι να σηκώσει και το πίσω πόδι του πάνω, να κάνεις το καθισματάκι και να σηκώσει το πίσω πόδι σου πάνω. Και ψηλά, να σηκωθείς, να κατέβεις πάλι, με στήριξη πάντα στους σημάντες. Όλα τα δύσκολα του βάλαμε του Βλαδίμηρου σήμερα. Δεν έχει ανάγκη ο Βλαδίμηρος. Ο Βλαδίμηρος προπονείται μαζί μου στο CrossFit εδώ και 6-7 μήνες. Και μάλλον θα κατέβουμε σε αγώνες το καλοκαίρι. Σε αυτό το σημάντες. Το CrossFit είναι άλλο της προπόνησης, άλλο της προπόνησης. Όλο άγνωσης λέξη μου. Θα το δείξουμε και αυτό. Οκ, Βλαδίμηρε, ξεκουράσου λίγο. Πάμε να κάνουμε λίγο διατάσεις, να δείξουμε λίγο πώς γίνεται. Πάμε λίγο μοιραίους. Ξεκινά από το ποτέ, ας το διαρρέξει κάτω λίγο, να σου δείξω. Πάμε λίγο να κάνουμε διατάσεις, να χαλαρώσουμε το μοιραίο δικέφαλο, τετρακέφαλο. Οκ, πάμε και το άλλο πόδι. Αυτές οι διατάσεις που τις ακούω, αυτές τις έχω ακούσει δηλαδή. Ναι. Για ποιο λόγο γίνονται? Οι διατάσεις γίνονται για να χαλαρώσουν οι μύες. Συνήθως δηλαδή γίνονται μετά τη γυμναστική, μετά την άσκηση. Μπορούμε να τις κάνουμε πριν τη γυμναστική, πιο ενεργητικές, πιο δυναμικές διατάσεις, κατά τη διάρκεια και στο τέλος. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε τη διάταση στην πλάτη. Γύρισε. Όπως βλέπουμε, ανοίγει το σώμα μας και κάνουμε διάταση στην πλάτη, τα χέρια, τους κοιλιακούς. Προσέχουμε όμως να μην φύγει η μέση μας μπροστά και δημιουργήσουμε λόρδωση στην εσφυγική μοίρα. Αυτό δεν θα μας ευνοήσει καθόλου. Πάμε λίγο, έλα πιο πίσω. Άνοιξε τα χέρια σου στο σταυρό. Λοιπόν, και πάμε λίγο μπροστά. Κάνουμε διατάσεις στους δελτοειδείς, στους θωρακικούς. Ωραία. Είναι μια πολύ καλή διάταση για άτομα που κάνουν καθιστικές δουλειές, ειδικά σε γραφεία και είναι όλη μέρα σκυμμένοι και μαζεμένοι μπροστά οι ώμοι τους. Μας βοηθάει να ανοίξει όλο μπροστά το σύστημά μας. Τώρα θα δουλέψουμε προσαγωγούς και απαγωγούς ισχύου. Δηλαδή θα ανοιγοκλείσουμε τα πόδια μας μέσα έξω, κρατώντας τα χέρια μας ψηλά για να κοιμάσουμε τους προσαγωγούς, που είναι το κύριο μέρος της γυναίκας που μένει χαλαρό, εντάξει, που δεν γυμνάζεται πολύ. Και δουλεύουμε εκεί. Γυμνάζουμε απαγωγούς ισχύου, γλουτούς. Και τους κοιλιακούς φυσικά. Εμείς τις πιέλου μέσα γυμνάζονται πάρα πολύ. Εμείς οι λεκάνεις στο λαγόνιο οστό. Λίγησε λίγο τα χέρια σου. Και οι τρικέφαλοι επίσης και οι δελτοειδείς, κοιλιακοί. Δυστυχώς δεν βρήκαμε ένα κορίτσι θελόντα και αναγκάστηκαν να επιστρατεύσουν τον Βλαδίμηρο, έτσι. Βρέχεις σε μένα εδώ, ποιο κορίτσι. Όχι, εσύ μετά, αυτό δεν υπάρχει συζήτηση καμία. Σφίγγουμε. Λοιπόν, σφίγγουμε το σώμα μας. Είναι η καλύτερη άσκηση αυτή από αθλητριατικής πλευράς που δυναμώνει τόσο ραχαίους όσο κοιλιακούς, χωρίς να επιβαρύνει. Όταν έχουμε ένα τραυματισμό στο σώμα μας ή στην οσφυγική μοίρα ή στην πιο κάτω χαμηλά στο ιερόστο, θα πρέπει να μην δουλεύουμε ούτε κοιλιακούς ούτε ραχαίους, αν δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Εντάξει. Έτσι αυτή η άσκηση μας βοηθάει να δυναμώσουμε και τους ραχαίους και τους κοιλιακούς όμορφα, χωρίς να επιβαρύνουμε καμία από τις δύο περιοχές. Ωραία. Είναι πάρα πολύ κουραστική άσκηση. Γυμνάζεται δελτοειδείς, τρικέφαλους, στήθος, κοιλιακούς, ραχαίους, γλουτούς, τετρακέφαλους, μοιραίους δικέφαλους και τις γάμπες. Χαλάρωσε. Δεν γυμνάζει τις φτέρνες. Τις φτέρνες. Κατάλαβα εγώ αυτή. Πάρα πολύ καλή άσκηση αυτή. Πάμε λίγο η άσκηση της αναρρίκησης που λένε των ερευνητών και πάμε μέσα, έξω. Ωραία. Γυμνάζουμε
όπως καταλαβαίνεις, όλο το σώμα. Τρικέφαλο, τετρακέφαλο, μοιραίος, ναι, ραχιαίος, δεν είναι τίποτα παραπονούμενο, έτσι ακριβώς. Θα σε εξετάσω μετά, έτσι, άμα τα ξέρεις καλά. Λοιπόν, stop. Και πάμε άνοιξε, κλείσε τα πόδια σου. Πάλι στην ίδια στάση, στην ίδια άσκηση. Απαγωγή και προσαγωγή ισχύου. Αλλά σε πιο δύσκολη στάση, έτσι. Σε θέση για push-ups. Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά το σώμα μας. Και μάεψε τα πόδια σου και τα δύο προς τα μέσα. Και έτσι δουλεύουμε πυρήνα μέσα τους εντοβάθμιους των κοιλιακών. Γλουτούς, τετρακέφαλους και ούτω καθεξής, έτσι. Δεν ενδείκνεται η άσκηση αυτή σε άτομα που είναι τραυματισμένα ή προέρχονται από τραυματισμούς. Είναι πολύ αρχάρια οι ασκήσεις αυτές. Θα πρέπει να κάνω μια βασική ενδυνάμωση και να μπούμε σιγά σιγά εδώ. Η προπόνηση αυτή πάντα με επίβλεψη. Ποτέ μόνη. Πάντα με επίβλεψη για την αποφυγή τραυματισμών και για ανεπιθύμητους δηλαδή κινήσεις. Μπορεί να χτυπήσουμε. Εδώ οι κυρίες ντρεπόντουσαν, αλλά σαν συμμετοχή έχουμε εδώ δραμινές που κάνουν οι μάνες. Πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Κάνει πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα, γιατί τους βάζω και εγώ, γιατί θέλω να δυναμώσουν τα σώματα. Δεν έχει καμία διαφορά το σώμα της γυναίκας με το άντρα. Είναι το ίδιο ακριβώς. Ορμονικά αλλάζουν. Το θέμα είναι ότι πόσο μπορείς να πείσεις κάποιον να γυμναστεί λίγο πιο έντονα. Εδώ. Και να αλλάξουμε κατευθείαν σε καθίσματα και αλματάκια. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την αεροβίωσή μας, χωρίς να περπατήσουμε, να κάνουμε κάτι άλλο. Οκ, πάμε προβολές σε δεξιά και αριστερά. Πόση ώρα διαρκεί? 20 με 30 λεπτά είναι το μέγιστο. Συν 10 λεπτά που θα κάνουμε ζέσταμα και άλλα 5 λεπτά από θεραπεία. Δεν ξεπερνάμε τα 40 λεπτά, 45 όλα μαζί. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως βλέπετε, ο Βλαδίμηρος έχει δρώσει. Είναι απαιτητικό. Οκ. Χαλάρωσε λίγο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με πάρα πολλούς τρόπους τους σημάντες. Εντάξει. Λοιπόν, βάλε τα πόδια σου να κάνουμε λίγο το κατακόρυφο, λίγο να κάνουμε handstand που λέμε. Δηλαδή ισορροπία το σώμα μας στο κατακόρυφο σημείο με τις σημάντες και θα κάνουμε από εκεί τις πιέσεις. Το δεις είναι τώρα λίγο αεροπλανικό αυτό, ε. Πίσω. Δεν ξεκινάμε το κατακόρυφο σημείο, έτσι. Ξεκινάμε πιο χαμηλά και συνεχίζουμε εδώ. Και εδώ πέρα μπορούμε να εκτελέσουμε πιέσεις σώμων. Πάμε λίγο να το δούμε. Αυτό, για να δυναμώσουμε όλο το σώμα. Πάρα πολύ καλά. Είναι η βασική άσκηση αυτή για την ενδυνάμωση των ώμων. Οκ. Χαλάρωσε σιγά σιγά. Πάμε μπροστά. Για πιο προχωρημένα παιδάκια, έτσι. Το κατάλαβα. Σιγά σιγά. Δεν θα στο πάω να το κάνεις δηλαδή αυτό. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε, κάνουμε την συνεδρία μας και τελειώσουμε με τον κύκλο αυτό, θα κάνουμε διατάσεις πολύ καλές για να χαλαρώσουμε όλο το σώμα μας. Να μην σφίξουν οι μυς και οι αρθρώσεις μας. Έλα λίγο από εδώ. Να κάνουμε διατάσεις στο χέρι. Να χαλαρώσουμε τον τρικέφαλο και τους πλατείς ραχιαίους πίσω τα φτερά που λέμε. Όπως είδες, μπορούμε να την κάνουμε εύκολη, δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, αναλόγως στο επίπεδο που έχει ο ασκούμενος που έχουμε μπροστά μας. Εντάξει. Και μπορεί να γίνει μια ολοκληρωμένη γυμναστική επίσης. Στο σπίτι μας μπορούμε να το κάνουμε άνετα, όποιος δεν έχει χρόνο να πάει στο γυμναστήριο. Οι μάντες είναι πάρα πολύ εύκολα να τους αγοράσει κάποιος και να τους στερεώσει την πόρτα και να κάνει στο σπίτι του μια γυμναστική. Φυσικά αφού θα μάθει. Μετά από εμπειρία, γιατί λες ότι με επίβλεψη γίνεται η άσκηση, φυσικά, έτσι. Ναι, αφού μάθει πρώτα πώς θα χρησιμοποιεί τους μάντες, έτσι, για να αποφύγουμε τραυματισμούς. Και μπορεί να γυμναστεί κάποιος χωρίς εξειδικευμένα μηχανήματα και πάρα πολλά χρήματα. Και αυτό επίσης. Βέβαια αυτό το λέμε, αλλά δεν μας συμφέρει. Αλλά έτσι είναι. Η αλήθεια. Η αλήθεια αυτή είναι. Ναι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Στέλιο τον Καμπουρίδη. Θα είναι ο personal trainer της εκπομπής μας. Θα σε καλέσω να έρθεις και εκεί ζωντανά στο στούντιο να κάνουμε κάποια πράγματα. Θα παιδευτούμε πολύ εκεί. Γιατί?
Θα παιδευτούμε πολύ εκεί πέρα γιατί θα κάνουμε όλοι ασκήσεις, να ξέρεις. Όλοι, ναι. Όλοι. Όλοι. Και τον κάμεραμάν θα φέρω. Θα παίρνει την κάμερα και θα κάνει και ο κάμεραμάν μαζί. Βάζουμε στο τρίποδο την τρίποδα και θα έρθει και αυτός μαζί μας να κάνει γυμναστική. Ευχαριστούμε, Βλαδίμηρε. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Ήταν η τιμή μας. Πάρα πολύ καλή γυμναστική. Κουράστηκα. Να το βλέπεις. Και πάνω που θα σε ρωτούσα άμα θα πάμε να κάνουμε εκεί όχι, ένα μαζί. Πουλά. Καλή πού. Πάρω εγώ να τα κάνω αυτά τα... Εγώ ένα πράγμα όμως θέλω να διαπιστώσω. Ναι. Τι. Όταν έχει φαγητό, δεν επιτρώει. Ναι. Και άμα είναι για τη γυμναστική, είναι δεν για μπορεί. Για τη γυμναστική, γιατί ήσουν να παρατηρητής μόνο. Καλέ. Είπε άνθρωπος, έλα κάνε. Εγώ γιατί τον είπα. Δεν, εμείς δεν ακούσαμε. Να το πω, όχι, τι, δεν φορούσε σπορτέξ. Όχι, να το πω. Τι, όχι. Φορούσα τα τακούνια. Δεν θα τα ναι. Από κάτω από τα τακούνια βιαστικά πήρα κάτι γκρι κάλτσες του Σάβα και τις φόρεσα. Και αυτό δεν μου λέει. Το παντελόνι ήταν μέχρι εδώ. Θα φαινόταν τόσο δέρμα και από κάτω τα τσουράπια, τα γκρι. Όχι, ντε. Θα είχα να το την άλλη φορά πρέπει να τα δίπλωνε λίγο προ τα κάτω, να τα κάνει σανκέτε και να γυμναζόσουν. Ναι, δεν ήθελα να... Έστω, να κάνεις κάτι άλλο, το οποίο να μην χρειαζόταν να βγάλεις τα παπούτσια σου. Ναι, όχι, να κάνεις τα χέρια σου. Μ' αρέσει που λέει εδώ θα πάμε την άλλη φορά μαζί και στο φαγητό όταν είναι πάει μόνο. Κατάλαβε. Και σε προκαλεί κιόλας. Και όλα νόστιμα. Όλα είναι νόστιμα. Όλα είναι νόστιμα. Αλλά στη γυμναστική δεν αντέχει. Αλλά αυτό εγώ ήθελα να τη ρωτήσω. Όντως όσο δοκιμάζει, έχουν νόστιμα. Και κανέναν μπλημί. Μην το λέει για να το λέει. Κανέναν μπλημί παθαίνει. Αυτός που μας φιλοξενεί κάθε φορά ξέρει. Γιατί αυτά που είναι νόσιμα, μετά εγώ αυτό συνεχίζω εγώ. Καταλαβαίνεις αυτό. Και το τρώω. Το φαγητό. Αν δεν δεις λέει... ότι νόστιμο και τα αφήνω, ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσατε. Όχι, όχι, Κωστή. Πάντα με το τάπερ, λέει Φεύ. Να δω την άλλη εβδομάδα τι τάπερ θα έχει το θα φαγητό. Θα σε φέρω, ρε. Την άλλη φορά θα σε φέρω. Άντε να δω. Δεν προλαβαίνει η γυναίκα να μαγειρέψει, γι' αυτό ακριβώς παίρνει το τάπερ. Ναι, για το φαγητό. Θα τον άντρα και το παιδί τη. Και θα τη στείλουμε και στο Στέλιο να γυμναστεί μετά για να καταναλώσει τις ο Στέλιος ναι. Θα έρθει και εδώ. Ωραία. Και, α, θες, δεν θες τώρα εκεί. Ωραία. Παρέα θα κάνουμε γυμναστική. Παρέα θα βγάλουμε εδώ τα τραπέζια, τους μπουφέδες αυτούς και θα κάνουμε... Βεβαίως. Θα βάλουμε στρώματα κάτω και στρώματα θα κάνουμε... Στρώματα μπάλες. Να είσαι έτοιμη να μην φοράς τακούνια ούτε τσουράπια από όχι, μέσα. Θα φοράω διχτυωτό καλτσόν, θα είμαι έτοιμη. Ναι, και ένα σπορτεξ. Α, ωραία. Ωραία. Κορμάκι και κορμάκι είναι ο ξεστολός μου το έτσι. Ναι, γιατί... ναι. Άμα δεν τα βάλω εγώ αυτά, ποια θα τα βάλει. Σωστά. Και εδώ έχω να πω. Ότι ακόμα ένα πιάζει με το 3 καμεραμάν, σηκωνόμαστε απότομα να δούμε αν θα μας προλάβει. Έλα. Μας μπράβο, ρε εσύ. Έλα και λίγο, λίγο, λίγο εδώ, εδώ, εδώ το κούτελο δεν φαίνεται. Ακόμα ένα πιάστε τους, έφτασε στο τέλος του. Φιλάκια από τον Ηλία και από τον Κωστή και από μένα. Να είστε γεια καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Άιντε φέξε μας στο καγγελάκι βρε γορί τσαμούγια να εκεί.
φοράνε celebrities. Τα έχεις δει σε editorial και τα έχεις ζηλέψει. Ψηλά τα κούνια, πόνις κάνει λεπτομέρειες, έντονα χρώματα και ακραία θηλυκότητα. Dress to Impress, ψηλοτάκουνα που προκαλούν την αισθητική σου, με την υπογραφή του Ιωάννη Γιαμουρίδη, ενός από τους λίγους σχεδιαστές στη χώρα μας. Σχέδια ιδιαίτερα, με έντονα σεξι χαρακτήρα, δύο στοιχεία που λατρεύουν τα πόδια σου. Κάθε ζευγάρι, ένα μικρό χειροποίητο έργο τέχνης. Τώρα, νέα boutique Dress to Impress στη Δράμα, Βενιζέλου 5, όπου μπορείς να βρεις και άλλες μάρκες σε αποκλειστικότητα. Dress to Impress. Χειροποίητες δημιουργίες που διακοσμούν τα άκρα σου. Θέλετε να φάτε κάτι ελαφρύ και νόστιμο, αλλά ταυτόχρονα υγιεινό και γευστικό? Κοτόπουλα Light. Στο νέο μας κατάστημα στην Πατριάρχου Διονυσίου 7 μπορείτε να απολαύσετε ελληνικά κοτόπουλα στα κάρβουνα, κοτοσουβλάκι, κοτοσνίτσελ και κοτοφτερούγες, συνοδευόμενα από χειροποίητες σαλάτες και φρεσκοκομμένα λαχανικά. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. Κοτόπουλα Light. Οι κοτονοστιμιές που ξετρελαίνουν μεγάλους αλλά και μικρούς. Πατριάρχου Διονυσίου 7 στη Δράμα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-33079. Κλιματέκνικ Γκαϊτατζής. Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική τεχνολογία Zubadan. Αντλίες θερμότητας Daikin υψηλών θερμοκρασιών για εγκατάσταση σωμάτων. Για μέγιστη οικονομία στη θέρμανση έως 80% χωρίς μετατροπές στην εγκατάσταση. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός Giacomini. Λέβητες ξύλου Διάντρους. Λέβητες ξύλου πυρόλυσης Άστρα. Δοχεία αδρανίας Κοσμοσολάρ. Λέβητες και σόμπες Pellet, Erato και Red. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Maltesos. Κλιματιστικά μηχανήματα των κορυφαίων κατασκευαστών Mitsubishi Electric, Daikin, Inventor, τεχνολογίας Inverter, μέγιστης ενεργειακής απόδοσης 3α. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης με τους κορυφαίους θερμοπομπούς και ηλεκτρικούς λέβητες Dimplex Siemens. Κλιματέκνικ Γκαϊτατζής. Το όνομα που υπογράφει εδώ και 25 χρόνια τη θέρμανση και τον κλιματισμό. Modern Music Academy φέρνει την τέχνη της μουσικής στα μέτρα σου, γι' αυτό και με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία της Modern Music Academy Drama με τη Rock School of London, τη νούμερο 1 rock εξεταστική επιτροπή της Ευρώπης. Πλέον οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις και να κατέχουν πιστοποιημένους αγγλικούς τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους σε όλη την Ευρώπη, ως τα επίπεδα performance and teaching diplomas στα σύγχρονα όργανα, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, μοντέρνο πιάνο, drums, μοντέρνα φωνητικά. Οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το χρόνο στη σχολή μας από Άγγλους εξεταστές. Modern Music Academy. Ο πιο μοντέρνος τρόπος για να μάθεις μουσική τώρα και με πιστοποίηση. Αθηνάς 31, έναντι 3ου 4ου Λυκείου Δράμας. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Αναζητώντας νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, η ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου με ενθουσιασμό, μεράκι και πίστη δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας ροδιών στην Ελλάδα. Η καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της ροδιάς επεξεργάζεται έως και 3.000 τόνους ροδιών. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Πολλαπλασιάζουμε την ενέργεια της μακεδονικής γης με το φρούτο της καρδιάς. Bar Memphis. Το πρώτο αυθεντικό ελληνάδικο της πόλης μας. Σε έναν όμορφο διακοσμημένο χώρο, ζεστό και φιλικό, μπορείτε να απολαύσετε καφέ, τσιπουράκι με κλεκτό μεζέ και το ποτό σας από το πρωί ως το άλλο πρωί. Πρωτότυπο πάρτι και διαγωνισμοί.
θεματικές βραδιές, αφιερώματα σε καλλιτέχνες με μουσικά κομμάτια που εσείς επιλέγετε και το καλύτερο. Κάθε Τετάρτη οι επίδοξοι τραγουδιστές αναδεικνύουν τις ικανότητες τους στα καραό και πάρτι. All Day Cafe Bar Memphis. Όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα μοντέλο. Models Hair Ηλίας. Ελάτε να αναδείξουμε την ομορφότερη πλευρά του εαυτού σας. Να επιλέξουμε μαζί το χρώμα και το κουρέ που σας ταιριάζει. Hair Stylist Ηλίας Καραπάντζος. Μοναδικές δημιουργίες για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Μακεδονία 1, στη Δράμα. Τώρα, στο Royal Spa Center, αποκτήστε το μαύρισμα που επιθυμείτε μόνο με 1 ευρώ το λεπτό και στο μισό χρόνο. Όρθιο Turbo Solarium, μοναδικό στη Δράμα. Σούπερ προσφορά, με 50 ευρώ αγοράζετε 60 λεπτά Solarium. Royal Spa Center και για τα νύχια σας. Το πιο εξελιγμένο manicure pedicure. Βιολογικό τζέλ, ημιμόνιμο μανό, χτιστό τζέλ με extreme design και νυφικό design. Royal Spa Center. Αντιγυραντική περιποίηση και σύσφιξη προσώπου με βιταμίνες α, σ, ε και φυσικά αντιοξυδοτικά. Το πιο εξελιγμένο τεχνολογικό μακιγιάζ στον κόσμο, ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πακέτο γνωριμίας, περιποίηση προσώπου και δώρο μακιγιάζ από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Ανοιξιάτικες προσφορές περιποίησης σώματος. Καμάμ, peeling και λασποθεραπεία. Από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Πακέτο αδυνατίσματος με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα. 8 επισκέψεις, μόνο 400 ευρώ. Και δώρο, 5 ακόμη επισκέψεις. Royal Spa Center. Η ομορφιά σας είναι δική μας υπόθεση. Ταβέρνα Πέπε. Ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Ένας χώρος φτιαγμένος με πολύ μεράκι. Παραδοσιακά πιάτα, μοναδικής γεύσης, ποιότητας και τιμής. Οικογενειακή ταβέρνα Πέπε. Όαση γεύσεων, αλλά και ομορφιάς. Παιδική χαρά και τεράστιος χώρος για παιχνίδι. Άψογη εξυπηρέτηση και μοναδικές γεύσεις από ντόπια κρέατα, φρέσκο ψάρι και σπιτικές σπεσιαλιτέ. Κότσι, κατσικάκι, ρολό κοτόπουλο και κοκορέτσι. Ταβέρνα Πέπε. Στην άκρη της Προσοτσάνης. Προορισμός για καλοφαγάδες. Αθλητικός σύλλογος Taekwondo Z. Ο μοναδικός σύλλογος στη Δράμα με άδεια λειτουργίας προπονητηρίου, αναγνωρισμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τμήματα παιδικά, τμήματα αυτοάμυνας, τμήματα πρωταθλητισμού του Ολυμπιακού Αθλήματος Taekwondo. Αθλητικός Σύλλογος Taekwondo Δράμας, ZEN. Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μηνιαία συνδρομή, μόνο 35 ευρώ το μήνα. Ανδρικές κομμώσεις Εύη. Ανδρικό κούρεμα, μόνο 6 ευρώ. Έκπτωση 20% σε πολυτεχνούς και φοιτητές. Κομμώσεις Εύη. Απέναντι από τα δικαστήρια. Στη Δράμα.